Είμαι ο Σωτήρης Τσαφούλιας και ευχαριστώ το παρακαλώ υποδεχτείτε που ήρθε στο σπίτι μου για να κάνουμε μια όμορφη κουβέντα. <laughs> Είσαι <laughs> το Σπύρο Σούλης. Θα τα αλλάξει όλο. <laughs> παρακαλώ υποδεχτείτε είμαστε εδώ στο επεισόδιο 9. Εβίτα, φτάσαμε. Γεια σου, Εβίτα. Γεια σου, λάμπρο μου. Είμαστε στο επεισόδιο. Αλόχα, πάρα <laughs> πολύ ωραία. Καλοκαίρι <laughs> πια. Ε, α, τέλεια. Ναι, βάλαμε το χαβανέζικο, το σωστό το, το χαιρετισμό, τον Αλόχα, που σημαίνει, νομίζω, yeah. για και αντίο. Οι άνθρωποι ήταν οικονομικοί και είπαν, δεν θα βγάλουμε και για και αντίο. Αλόχα. Δεν α. είμαι σίγουρη γι' αυτό που λε, αλλά τι. Είναι πολύ πιθανό. Θα το γράψει στη Wikipedia μόλι τελειώσω. Θα πάω να το γράψω εγώ ότι ισχύει έτσι και για λίγο θα μείνει. <laughs> το okay. ξέρει και στη Wikipedia μπορεί να γράψεις ό,τι θέλει. Σίτα. Και μετά μπαίνουν οι Wikipedia άνθρωποι, που είναι ένα γκρουπ ανθρώπων που πορώνονται με τη Wikipedia και απλά πάνε και διορθώνουν πράγματα. Έχει σταματήσει αυτό, να με ενδιαφέρει δύο λεπτά πριν. Ε, εγώ, όπω το έλεγα, πέθανα. <laughs> ε, σταμάτησα να το λέω εγώ. Ήταν κάποιο άλλο που μπήκε και το έλεγε. Εγώ, όπω το έλεγα, ξέρεις, σκεφτόμουν. Αυτό θα το κόψω μετά στο μοντάζ. <laughs> αυτό σκεφτόμουν. Α το τελειώσω για να το κόψω μετά στο μοντάζ. Ωραία, είμαστε κόψουμε. εδώ σε ένα πολύ ωραίο επεισόδιο που έρχεται, που το θέλαμε και Αλήθεια. δύο πολύ καιρό. Ε, και έχουμε πλέον φτάσει ε, σε πολύ μεγάλη ζέστη. Αφόρητη, αφόρητη. θα Αφόρητη. Ευτυχώ είμαστε σε μια σπηλιά. Ακριβώ, που δεν πιάνει Έχει να τη δει ήλιο ε, από τότε που χτίστηκε ναι. αυτό το κτίριο. Ε, και η Εβίτα, να το πούμε, ότι πίνει γαλλικό. φίλτρου, ναι. ζεστό. Πάντα μόνιμα. Μόνιμα. Είσαι μόνιμα. ο άνθρωπο που δεν αλλάζει χειμώνα, καλοκαίρι τον καφέ του, λέει όχι. μόνο γαλλικό. Δηλαδή. Αν μου αφήνει μια γεύση μετά. Τα... Οι <σχ> άλλοι καφέδεσαι. Ναι. Ενώ ο γαλλικό αφήνει μια καλή γεύση. Ναι, και με ξυπνάει κιόλα. Σωστά. Μ. Οπότε δεν πάει να έχει 42 βαθμού, εσύ επιμένει ναι, ναι, ναι. σε ζεστό γαλλικό, ναι. τον οποίο είδα ότι ήπια και μια γουλιά και έπαθε αυτό που όλοι μα παθαίνουμε κάποια στιγμή. Ναι. Που για λίγο ο οργανισμό σου ξεχνάει να πίνει. Που ξεχνάει πω πίνουμε γουλιά. Που για λίγο το μυαλό σου λέει, Ωπα, αυτό πρέπει να το ξαναμάθουμε. και ναι, Γιατί μια γουλιά. δεν είχα ξυπνήσει ακόμα, δεν είχα πιει την πρώτη γουλιά. Α, αυτή. Και, και πήγε λάθο. Και γιατί λεφτά θα πάρω λογικά. Λεφτά και έγκαυμα έπαθαι όμω <laughs> στο χέρι. <laughs> και ένα έγκαυμα, ναι. ε Εγώ έπαθα το άλλο με τον καφέ μου που είναι νομίζω από τα χειρότερα πράγματα ε, σε επίπεδο ε, first world problem που μπορεί να πάθει. Που παίρνει τον καφέ σου ναι. και το καλαμάκι είναι τρίπιο. Ναι. Τρίπιο. Τελείω. Δηλαδή, μισό να δούμε αν θα ακουστεί ακούγεται. Mm. Μπορώ να στο διορθώσω αυτό. Ε, Πα και παίζει φλογέρα. φυσούνα. Ναι, δεν είναι στη φυσούνα. Είναι στη είναι φυσούνα, αλλού. δεν υπάρχει περίπτωση. Ωραία. Κλείστε. Θα δοκιμάσω αν είναι στη φυσούνα. Ωραία, Και δεν είναι κανέναν όλο αυτό. Κανέναν. Φυσούνα λε και θα μπει κόσμο από αεροπλάνο στο κτίριο. <laughs> φυσούνα. Mm. Ε, δεν την έκλεισε καλά. Άμα δοκιμάσω άλλη μία φορά υπάρχει. θα έχω τελειώσει τον καφέ. Οπότε λέω να το αφήσω. Πιες μία γουλιά. Είσαι από αυτού. Αυτό εντάξει, θα το συζητήσουμε. Όχι, αλλά για να ξέρει και ο κόσμο τι κάνουμε. Αυτό είναι αλήθεια. <laughs> αυτό να το ξέρει και ο κόσμο. Οπότε είναι σε μία ταινία, σε μία σειρά, σε ένα θεατρικό. Δεν ζώρι. έχει μέσα κάτι. Οπότε για να καταλάβει ο άλλο ότι πίνει, πρέπει να κάνει αυτόν τον ήχο. Δεν πρέπει να έχει ένα υγρό για να βγει αυτό ο ήχο, ο γάργαρο. Όχι, νομίζω μπορώ να τον βγάλω. Ετοιμάσου. Δε, δε Αυτή τη στιγμή δε, δεν κρατάω καν καφέ. Ετοιμαστείτε, εντάξει. Όχι. Ψεύτικο. <laughs> Δώσε μου άλλη μια ευκαιρία. Ήταν Βάζω Ήτανε... και κουταλάκι και ανακατεύω. Ούτε δεν φαίνεται ελληνικός. στο podcast. <laughs> Ωραία και. Δεν μπορεί να κάνει το γάργαρο υγρό. <laughs> <laughs> Κάτσε κάνω κι εγώ ένα. Πολύ καλό. Αυτό ήταν λίγο σαν αυτό του οδοντιάτρου <laughs> που σου ρουφάει τα σάλια. <laughs> που στα αφήνει. Ε, μισό με φωνάζω στη γραμματεία και σου αφήνει 20 λεπτά με ένα. <laughs> Ναι, αυτό το κάνει πάρα πολύ καλά. Και εκεί το παίρνει και το βάζει εσύ αλλού. Ε, το κάνει. Ξεκάθαρα, κάνεις. γιατί το έχει βάλει λάθο. Το έχει βάλει λάθο. Έχει ξεραθεί ναι. όλη μου δεξιά πλευρά και αριστερή πλημμυρίζει. Πλημμυρίζει, μπράβο. Λοιπόν, πάμε τώρα να ναι. δούμε πώ θα περάσουμε από εδώ σε ένα καταπληκτικό μα φίλο που λέγεται Walt. Ναι, Στη πρέπει να το έχουμε κάνει και στου καφέδε πριν, αυτό ήταν πολύ μπράβο. καλή πάσα. Πάμε, ε, πάμε και πίσω. Ε, τι καφέ πίνει. <laughs> Πινό γαλλικό ή αλλιώ φίλτρου ή Αμερικάνο, ανάλογα από που το ζητά. Ναι, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και να πούμε ότι ό,τι καφέ και να πίνετε ότι. υπάρχει η Walt Ακριβώς. για να σα το φέρει. Γιατί έχει συνεργασίε με απίστευτα μαγαζιά, έρχεται πάντα στην ώρα τη, mm -hmm. είναι εκεί, λειτουργεί σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πάτλα. 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 Ε, γεια σα. Είμαστε από την μπάτλα. Και πάτλα είναι. και πάτρα. Είναι μια καινούρια πόλη στην Ελλάδα που τώρα ξεκίνησε. Μικρή πόλη η πάτλα. Είναι η Πάτρα, η Λάρισα, ο Βόλο, το Ηράκλειο τη Κρήτη και σύντομα έρχεται και σε περισσότερε πόλει σε όλη την Ελλάδα. Οπότε ετοιμαστείτε, άμα μα ακούτε αυτή τη στιγμή από κάποια άλλη πόλη όπω η Πάτλα, ετοιμαστείτε γιατί μπορεί να έρθει η World και εκεί. Και άμα έρθει, έχετε και promo code για να παραγγείλετε. Το οποίο είναι το γνωστό: FIS, 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 FIS. Το επίθετό μου είναι αυτό. Και σα δίνει 6 ευρώ συνολικά έκπτωση. Για τι δύο πρώτε παραγγελίε, 3 ευρώ για την πρώτη και 3 για τη δεύτερη παραγγελία. Τα είπε πέροχα. Είσαι έτοιμη να φέρουμε τον καλεσμένο μα. Είμαι πανέτοιμη. Να πούμε Βασικά, στον κόσμο. δεν θα τον φέρουμε. Δεν θα τον φέρουμε, <σχ> να πούμε ότι πήγαμε σπίτι του. <σχ> δεν ήθελε να έρθει στο podcast. Ε, καθόλου. Ε, καθόλου. Οπότε mm -hmm. πήγαμε. Ναι, έτσι είμαστε εμεί. Ναι. Και πήγαμε και χτυπήσαμε το κουδούνι. Και του λέμε Γεια σα, κύριε Τσαφούλια. Ακριβώς. Μπορούμε να φέρουμε τα μικρόφωνα μα μέσα ε, να κάνουμε μια συνέντευξη. Και είπε όχι. <laughs> Οπότε, Οπότε πήγαμε στον κήπο. Πήγαμε στον κήπο. Αυτή πάγαμε τη τζαμαρία. Ναι. Και είπε πάλι όχι. Ναι. Οπότε πήγαμε την ώρα που κοιμότανε <laughs> και βάλαμε τα μικρόφωνα και το, η συνέντευξη, το ακούστε, είναι 40 λεπτά ο ύπνο του σωτήρι τσαφούλια. <laughs> Ο ύπνο <Γύπνος> είναι η καινούργια ταινία του που θα βγάλει. <Γύπνο> ε, ε, θέλαμε πάρα πολύ λοιπόν να μιλήσουμε με αυτόν τον άνθρωπο. Ε, πήγαμε σπίτι του. Ε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα φιλοξένησε στο ναι, πολύ ναι, ωραίο του σπίτι, το οποίο πολύ. είναι λίγο σαν μουσείο, λίγο σαν μουσείο όλη τη καριέρα του. Έχει, Υπέροχο. έχει μέσα απίστευτα πράγματα. Ναι, ε, και οριακά θέλαμε να μείνουμε εκεί για λίγο. <Γύπνο> Όχι, εγώ τέλο πάντων. Εντάξει. Όχι, εγώ ήθελα. Δεν καταλαβαίνω ούτε το οριακά ούτε το για λίγο. Α, θέλαμε να μένουμε εκεί. Σεναριογράφος, αυτοδίδακτος σκηνοθέτη, δημιουργός του ταινιών κοινό παρονομαστής και έτερος εγώ, καθώς και της σειράς έτερος εγώ. Ένας από τους ανθρώπους που σίγουρα έχουν κάνει πολλά και έχουν πολλά που θα κάνουν στο μέλλον. Παρακαλώ υποδεχτείτε τον κύριο Σωτήρη Τσαφούλια. Ε, Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας, που την πόρτα στο, στο φτωχικό σου. Ευχαριστώ. Να πούμε ότι είσαι σε αυτή τη, τη, την περιοχή, μένει σε μια περιοχή, δεν θα πούμε ποια περιοχή, αλλά είναι από αυτέ τι περιοχέ που εγώ τι ονομάζω αυτέ τι περιοχέ που σκάνουν τα ρήφε και σου λένε πάντα το. Θα μου πει πώ θα βγω από εδώ πέρα. Πώ θα βγω από εδώ πέρα. Που παγχώνονται. Δεν, δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο φαίνεται, αλλά ο, ο λόγο που έχω επιλέξει την περιοχή κυρίω είναι η ησυχία. Η ησυχία. Θέλεις να είσαι σε απομόνωση, θέλεις να, έχεις ναι. ε, θες να είσαι μακριά βασικά, γιατί είσαι μακριά, να το πούμε. Αυτή τη στιγμή είμαστε δεν σε φασαρία, ένα ορεινό χωριό τη ε, ναι. Κορίνθου. Ναι, ναι, δεν μπορώ τη φασαρία. Ναι. Δεν μπορώ τη φασαρία. Ναι. Θέλω ισχυρότερη Είχε... Όχι ότι έχει πάντα. Αλλά είναι πολύ πιο ήσυχα σαν, σαν προάστια. Ναι. Αφήσαμε το αυτοκίνητο στο καταφύγιο 1 και περπατήσαμε 8 χιλιόμετρα trekking <laughs> με τον εξοπλισμό. Ε, Ευτυχώ βρήκαμε κάποιου σαν αυτού που έχουν στα, στο Everest, του ξέρει που βοηθάνε τον ναι, κόσμο να ανέβει πάνω. Βρήκαμε τρει τέτοιου και μα βοηθήσαν. Και, και μα φέρανε εδώ, ναι. Ωραία. Είναι αυτή η περιοχή που άνετα θα μπορούσε να, να, να φτιάξει μία από τι ωραίε σκηνέ ε, κάποιου εγκλήματο σε μία από τι σειρέ σου. Ναι. ναι. Δηλαδή, ναι. βράδυ άμα έρθει εδώ. Είναι και, είναι και στι σκέψει μέσα για τον τελευταίο κύκλο. Πολύ καλή σκέψη. Είναι πολύ καλή σκέψη και το σπίτι σου είναι τέλειο σπίτι για να γίνει φόνος Να το πούμε <laughs> αυτό. <laughs> <laughs> σε, μυθο σε μυθοπλαστικό επίπεδο, έτσι. <laughs> Πάντα σε μυθοπλαστικό και σε μυθολογικό μισθό. <laughs> γιατί <laughs> οι συμβολισμοί μέσα στο σπίτι αυτό, πολύ... σε μυθολογικό επίπεδο, είναι πολύ καλοί. Ε, το πάρα νερό, πέρα. το στοιχείο του νερού, το στοιχείο του ατμού που βλέπω από πίσω σου. <laughs> <laughs> Έχει ένα πράγμα. <laughs> το οποίο δεν ξέρω τι είναι. Είμαι σίγουρο ότι έχουν πιάσει τρελό Τι είναι, μου. Ε, κοίτα, ε, δεν μπορώ να σου περιγράψω και εγώ με ακρίβεια, <laughs> γιατί η Άννα το, το διάλεξε και το πήρε. <laughs> έχει και ένα ίδιο στην κρεβατοκάμαρα. <laughs> είναι μια συσκευή που αλλάζει χρώματα και παράλληλα με νερό και κάποια αρωματικά καθαρίζει την ατμόσφαιρα και προσθέτει ένα θετικό. Vibe. Ναι, σου shui, πώ τα λένε, δεν είναι κάτι τέτοιο. Δεν... Δεν, δεν... μπορώ να φανταστώ κάτι πιο κλισέ σε σχέση άντρα-γυναίκα ε, από αυτό το που μόλι είπε. Δηλαδή αυτό το η Άννα μου το έβαλε και εδώ και στην κρεβατοκάμαρα ναι, και είναι κάτι είναι πάρα που πολύ δεν καταλαβαίνω. Ωραίο. Ναι, ναι. Όχι, εγώ χαίρομαι γιατί ε, είναι ένα κόσμο αυτό που εγώ προσωπικά δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να τον ανακαλύψω. Και τώρα. Οπότε ξαφνικά το να βλέπει τέτοια στοιχεία που έχουν ωραίε μυρωδιέ, δημιουργούν μια ωραία ατμόσφαιρα. Είναι σαν ένα άνθρωπο να σου στείλει ένα πολύ ωραίο σκηνικό το οποίο ίδιο δεν θα το στείλει για τον εαυτό σου. Αλλά μέσα αυτό υπάρχει και έχει μια καλύτερη ευεξία, μια καλύτερη ροή, μια καλύτερη ενέργεια. Το έχει φάει όλο, ε. Είναι... <συσχεσίλω> ναι, 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 <συσχεσίλω> ναι, 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 ναι. Το έχει φάει. Πώ αλλιώ. Αμάσιτο. Το έχει πιστέψει σε ακραίο επίπεδο. Πώ αλλιώ. Το παίξει πάρα πολύ καλά. Μπράβο σου. Και αυτό δεν είναι γραμμένο κείμενο. Δηλαδή αυτό τώρα είναι από Όχι, ναι, το έχει γράψει εσύ. Δεν είναι κάτι χαρτί που σου δώσαν και σου Όχι, αλλά ειλικρινά σου λέω είναι πολύ ωραία πράγματα που κάνουν οι οι γυναίκες γύρω μας, ε, τα οποία εμείς δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να τα ψάξουμε και όμως μας αρέσουν. Συμφωνώ 100% ότι γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι, ε, ο, ο, η γυναίκα πάντα φέρνει ένα, ένα, μια αναβάθμιση. Την πινελιά που το αλλάζει ας πούμε... Όλο. Ε, ναι, και είναι το σε μια κατάμαυρη, κατάμαυρη, κουζίνα, κατάμαυρο Δεν και έβαλε μια ωραία πινελιά χρωματιστή η γυναίκα. Ναι, ναι εντάξει, ναι. δεν και είναι. Γιατί η καρέκλα αυτή εκεί ήταν λευκή. Η καρέκλα είναι κόκκινη. Να, να αλλάξουμε κίνημα, τώρα. ύφασμα γιατί η γάτα την είχε πεθάνει. Να βάλουμε λίγο χρώμα. Λί, 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 γιατί εγώ είναι... ήμουνα του μαύρου γκρι. Ε, καλά, καλά. Ε, Και εκείνη έδωσε, Και, και τις εκείνη πήγε και είπε τάκ τάκ πώ κάναμε παλιά στο paint. Το θυμάσαι πάτε oh, ναι. με ένα, ένα... πλακ και έκανε ολόκληρο <laughs> το, το πράγμα κόκκινο. Είναι το, 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 πώς, το κερασάκι στην τούρτα. Η αρνητούρα. Αυτό που ομορφαίνει τα πάντα. Έχει ε, ένα πράγμα που σου έχει βάλει η Άννα εκεί και στο δωμάτιο. Έχει μια απίστευτη πολυθρόνα, οι οποίοι είναι κουνιστέ πολυθρόνε το 2.0, oh, η εξέλιξή του. Ναι. Η μοντέρνα <laughs> βερσιόν. Δεν είναι αυτή η γιαγιά Day, η οποία κάθεσε και για... και παίρνει χαρτζιλίκι <laughs> από εκεί, α πούμε. Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η τύπου χρειάζεται λίγο έμπνευση αυτή η σκηνή. Κάτσε να κάτσω να κουνηθώ λίγο εδώ. Ε? Ναι, δεν κάθομαι συχνά. Προφανώ, ήμουν σίγουρο. <laughs> 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 Υπάρχουν, εγώ γενικά είμαι τη μια ε, λίγο ανόητη πρακτική. Παίρνω πράγματα τα οποία μου αρέσουν και είμαι το ύψου του βάθου πάντα στη ζωή μου. Ή θα τα λιώσω, ή δεν θα τα κουμπίσω γιατί μου αρέσει να τα βλέπω. Με αποτέλεσμα, θα πεθάνω κάποια στιγμή εγώ και αυτά θα τσαλάκω. Τα συστέσει του δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί καθόλου. Αλλά γενικά αυτό είναι ένα από τα αρνητικά μου ή θετικά μου που έχω. Γενικά πάντα έλεγα ας πούμε, σε φίλου και γνωστού ότι αν μπορούσε να βάλει ένα στροφόμετρο μέσα μου, θα δείχνει ή κόκκινα ή ρελαντί. Μέσα δεν, στροφές, έχουν διάμεσο, ναι. δεν έχουν διάμεσο. Ναι. Ή όλα, ή τίποτα. Γιατί όπως η λογική οπω η λογικη το τίποτα είναι τίποτα και τίποτα δεν μπορεί να μου κάνει. Ενώ το λίγο χαλάει. Θα, θα μου πάρει 20 λεπτά για να το επεξεργαστώ αυτό, οπότε δεν θα το κάνω τώρα. Θα, δεν όταν ξανακούσω σένα. το podcast, θα κάνω ένα post Είμαστε. να το επεξεργαστώ σαν πληροφορία. Και αν μπορώ να έρθω με αυτό που λένε follow-up questions μετά. Ό,τι εννοείται. Στη διάθεση. <σομίως> <σχει> <γυρίζω, σχει> Για αυτό το κομμάτι της κικής διμουλά. <σχει> γενικά δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι μου, από το γραφείο μου, τον καναπέ μου, αν δεν παθιαστώ με κάτι. Δεν, σωστό. Δεν πάω. <σχει> δεν έχει ημίμετρο. ρε Δεν, μπαύω, δεν δε, μπορώ. αυτό, ναι, 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 ναι. Δεν μπορείς. Πρέπει να σε ναι, Δηλαδή θα δηλαδή, εί... να κάνω γυμναστική... Όλα. Θα είμαι 11 ώρες την μέρα στο διάδρομο. Γι' αυτό δεν κάνει. Μπράβο. Έτσι. Κάνω μεγάλα διαστήματα, σταματάω. Αυτό βέβαια δεν είναι και πολύ σωστό γιατί το μέτρο είναι η ουσία και η τάξη των πάντων. Να βρει το μέτρο σου. Αλλά γενικά, αν δεν παθιαστώ με κάτι, δεν μπορώ να το κάνω. Εντάξει. Χρειάζεται σίγουρα το πάθο, ειδικά στη δική σου δουλειά. Δουλειά είναι αυτό που κάνει, έτσι. Μιλάμε για τη σκηνοθεσία. Αυτή... Τα ναυτιλιακά, εγώ. Τα ναυτιλιακά είναι δουλειά. Συγνώμη, έχει κάνει και σκηνοδεσία γιατί εδώ στα χαρτιά μου λέει διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτικό δίκαιο. Αυτή είναι η δουλειά μου, ναι. Οκ, γι' αυτό είμαστε εδώ. Εγώ γι' αυτό ήρθα να μιλήσω. Έχει κάνει κάτι άλλο, κύριο. Νομίζω ότι έχει και κάτι. Έχει κάποιο έτερο αυτό που έχει κάνει κάτι άλλο. Έχει, ναι. Εγώ ήμουν πάρα πολύ φαν δικό σου από το ναυτικό δίκαιο και αυτά που έχει εκεί. Ωραία, έχει πρόσβαση σε πληροφορίε, δηλαδή. Ναι, ταυτιλιακών... το πώ έχει αλλάξει το τοπίο τη ναυτιλία <laughs> ω τσαφούλια. Που να πούμε και αυτό ότι διαβάζοντα, γιατί δεν το ήξερα, δεν είναι καν το επίθετό σου. Ε, είναι. Ε, Οι ρίζε του δεν είναι. Αυτέ ψάχνοντά το, αλλά πήγα πολύ πίσω για να το βρω. <laughs> τι εννοεί, είναι ή δεν είναι. Γιατί δεν έχω καταλάβει είναι παρατσούκλι ή αν όχι, είναι. Όχι, το επίθετο. Το, το τσαφούλια είναι επίθετο. Ψάχνοντα να βρω τι ρίζε του επιθέτου, ναι? ε, κατάλαβα ότι προήλθε από παρατσούκλι. Α, από προπάπου σε πόλεμο τώρα μιλάμε. Άρα, αρκετά παλιά. Όπω πολλιά. Πο, πολλιά ναι. Συγγνώμη γι' αυτό. Πολλιά επίθετα. Λε, ε, ε, πολλιά ε, επίθετα Ρώσικα τότε. Και ναι, και μη, μπράβο. Ε, προήλθανε από παρατσούκλια. Ναι, ακριβώ. Επειδή λοιπόν η ιστορία που είχα διαβάσει τότε ήταν ότι πάνω στον πόλεμο ο προπάπου μου ήταν βρεγμένα τα σκάγια του και κάθε φορά που έριχνε με το καρδιοφίλι <σοφίλοι> έκανε ένα τσφ. Του πένα, άλλαξε σφαίρε, ρε παιδί μου, τσαφ και τσαφ, τσαφούλια έγινε και ψάχνοντα να δω πώ λεγόταν πριν το τσαφούλια, ανακάλυψε ότι λεγόταν Ελαίνη. Γι' αυτό έδωσε και το όνομα στο. Στη σειρά των στο στον... στο Δακαρίδων. τέλειο. Αλλά... τέλειο. Άρα, τσαφούλια είναι, είναι αυτό που ρίχνει άδεια. Είναι ο άσφερο. Όχι ο άσφερο. Που... Που... Βαρα... Ε, Είχαν βάρα... ε, 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 ισχύ. Με ήχο απλά. Αλλά δεν είχαν. Ναι, ήταν ο ήχο περίεργο γιατί ήταν βρεγμένα yeah. και το όπλο έκανε έναν άλλο. Δεν έκανε καλό, καλό ιστορία... το πάμε, παιδί μου. Αλλά είναι τέλειο ναι. γιατί πάντα τα παρατσούκλια, νομίζω, ε, βγαίνουν από κάτι αρνητικό. Από μια αποτυχία, από μια δυναμία. Ναι. Ε, δεν βγαίνουν, δηλαδή, αυτά τώρα τα παρατσούκλια που έχουμε ακούσει, ξέρει, ο ο τρομερό. Ο... Ο... Όχι, αυτά είναι σπάνια. Εμεί ναι, είχαμε φίλο, α είναι... πούμε, ο είχε πέσει και κάνει 37 ράματα στο κεφάλι πάνω, τον φωνάζαμε insert coin. <laughs> <laughs> ε, το πήραν καταπληκτικό. Έχω, έχω φίλο ο οποίο ε, ε, μία φορά του πετάξανε την μπάλα. Δεν την έπιασε. Του αέρα ανάπηρο, ξέρω εγώ. Μιλάμε τώρα εποχέ που δεν μήνε. υπήρχε το πολιτικό correct, να ναι, το πούμε ναι, αυτό. Ναι. Και τον λένε ανάπηρο 30 χρόνια. Για μία φορά. Τη... Ναι. Και εγώ ένας ένα συμμαθητή που τότε, άμα έτρωγε για κάποιο τούμπα, λέγαμε έφαγε χήμα. Χύμα. Ναι. Και του έμεινε ο Δημήτρη ο χήμας. Ο, 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 το... ο οποίο έχει κάνει καριέρα αυτό στο Χόλμπερτ. Αν ήταν 50-60 χρόνια πριν, το χίμα στα του έμενε επίθετο. Ναι. Απλά τώρα δεν του έμενε ποτέ. Δεν του έμενε, είναι... ναι. Αλλιώ, καλά. Και με αυτό με το Political Correct, κάπου πρέπει και εκεί να βρούμε το μέτρο. Γιατί το κάθε πράγμα πρέπει να το κρίνει με βάση τα δεδομένα τη εποχή που έγινε. Ε, γιατί, άμα είναι έτσι τώρα, πρέπει να αποκηρύξουμε το Ζαμπέτα γιατί το, το ταμ ταμ το χτυπάει ο αράπη ο μαύρο του σκύλο το ταμ ταμ ταμ. Πρέπει να αποκηρύξουμε το αραπίνε μαύρε ερωτιάρε και το Τζιτσάνι. Φυσικά. Πρέπει να αποκηρύξουμε φίνο Φιν και κόστα βουτσά τον αράπη και αν τον μπλέντ του σαπούνι σου χαλά. Λοιπόν, είναι μια. να ηρεμήσουμε λιγάκι, να βρούμε το μέτρο και να κρίνουμε την κάθε εποχή με τα, με τα δεδομένα τη. Μην αρχίζουμε και και με τώρα που άκουγα σήμερα κάπου ότι σε ένα πανεπιστήμιο του Πρίνστον τη τι... μέγιστη βλακεία. Ε, αποσύρουν το Τον Όμηρο και το Σέξπιρ. Ναι από υποχρεωτικά μαθήματα σε προαιρετικά γιατί θεωρούν τα κείμενα ρατσιστικά. Εντάξει, εγώ ειδικά, ειδικά, στο κομμάτι του ομήρου ναι. Ε, που έχω εντρυφίσει πάρα πολύ και έχω... δεν ξέρω πού είναι ρατσιστή ο Όμηρος, τι αναφέρει που να δείξει ότι μεριμνά υπέρ μια φυλή ή μια άλλη. Αλλά άμα φτάσουμε τώρα στο σημείο, αρχίζουμε να καίμε να, να κλασικά βιβλία, τη γιατί είναι φόνησα, <σ derrière> τον Οθέλο γιατί είναι μαύρο και τον παρουσιάσουν ζακτίνο. και τα παραμύθια, άμα ta... τα ta... πάρει. Αν αυτά τα πράγματα είναι μέγιστη βλακεία του Princeton ta... και οποιοδήποτε σκέφτεται έτσι, γιατί αν ξεχάσει το παρελθόν σου, είσαι καταδικασμένο να το ξαναζήσει. Είναι, είναι συγκλονιστικό όσο πρέπει ότι πρέπει πόσο γρήγορα μπαίνει ε, σε, σε προκηρύξει. Ε, λόγου... Προκηρύξει. Ενώ... Δεν είναι, είναι αλήθεια όμω αυτό. Είναι, είναι απίστευτο γιατί σε, σε, δέκα δευτερόλεπτα μπορεί να μπει σε mode. Τώρα βγάζω σοφία. Πάρτε τη. <τι>. Φεράρι, δεν δέντρα δέντρα δέντε, δέντε, αυτό. Δέντε, είναι θέμα σοφία. Είναι θέμα ότι ό,τι κακό έχει συμβεί πρέπει να το κρατάμε ω μνήμη μέλλοντο για ένα και μόνο λόγο. Να μην επαναληφθεί. Όχι, έχει ξεφύγει όντω η φάση με το, ε, με το political correct. Έχω την αίσθηση, βέβαια, τα. Εσένα σου έχει, ε, σου έχει έρθει ποτέ κάποια αναφορά για τα έργα σου, η οποία. Να... Επειδή το έχουμε συζητήσει και σε άλλα podcast, ναι. η οποία κάποιο θα σου είπε, «Ξέρεις τι, ε, στον κοινό παρονομαστή, ναι. εκεί όχι, αυτό όχι, που όχι. είπε. Ε, Στι στις χαμένε ψυχέ. Τι χαμένε yeah. ψυχίες. Yeah. Ήταν μια κοπέλα ε, η οποία ε, δεν σου κρύβω ότι εκνευρίστηκα σε έναν βαθμό, αλλά απάντησα πολύ ήρεμα. Έσπευσε να με επιπλήξει. τις Τι θυμάστε ψυχίες. Ναι, yeah. βέβαια. Για την προσωμείωση του δεύτερου άθλου που ήταν η πόρνη που είχε AIDS και εκδίδονταν εγγνώσει mm -hmm. τη χωρί προφυλάξει. Mm -hmm. Το συνέδεσε με τις οροθωτικές κοπέλες του Λοβέρντου που ήταν μια τελείω διαφορετική ιστορία. Και έσπευσε να βγάλει το συμπέρασμα ότι εμεί με αυτό το πράγμα λιδωρούμε τι γυναίκε εκείνε. Τελειά. Που η νοημοσύνη σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά κάποιε φορέ πρέπει να απαντά γιατί ελπίζω ότι ο άλλο θα καταλάβει. Οφείλει να κάνει μια προσπάθεια. Έκανε πόσα διαφορετικά draft του mail, φαντάζομαι, που απάντησε. Γιατί εγώ συνήθω ξεκινάω με το πρώτο, το οποίο είναι. Παπαπαπαπαπα. Πα, 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 πα. Μετά λέω όχι. Ε, παμ-πα-λί. πάμε αυτό, πάλι. Αυτό το έχω από τον πατέρα μου. Μου έλεγε όταν ευριάζει με κάτι, δεν θα πιάνει keyboard. Τώρα έχουμε και τα keyboard. Έτσι, ο πατέρα ήταν. Το, ο πατέρα keyboard. Για ώρε. Στη δουλειά ναι. λοιπόν αυτό τι έγινε. Γινόταν κάτι, έγραφα ένα email, τόσονα, και έλεγα Αύριο θα το στείλω. Το ξαναδιάβαζα αύριο και κόβα δύο γραμμέ. Τελικά Μπράβο. το στέλναμε μετά από δύο μέρε. Έλεγα το ίδιο πράγμα. Έχετε δίκιο. Με ένα τελείω διαφορετικό τρόπο. <laughs> όχι τόσο extreme, αλλά δεν ξέρει. Βγάζοντα τι λέξει που θα κάνουν τον άλλον να μην θέλει να σε ακούσει. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα παράπονο με σένα και έρθω και σου πω είσαι άδικο, αυτομάτω θα βγει στην επίθεση γιατί σε θίγω. Αν σου πω με κάνει να νιώθω αδικημένο. Θα μου πει γιατί ρε φίλε, τι έκανα. Και εκεί ξεκινάμε ένα διάλογο ναι, ναι. για το πώ νιώθει ο ένα με τον άλλον. Δεν βλέπουν όλοι οι άνθρωποι τον ίδιο. Δηλαδή, εγώ θέλω να σου πω ότι είμαι από του ανθρώπου που κάθε φορά που ακούω τη φράση κοινή λογική τρελαίνομαι, Γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει, ίδιο, υπάρχει ίδιο, ούτε όχι. ένα πράγμα, ένα θέμα που αν το βάζαμε αυτή τη στιγμή όχι στα 7,5 δισεκατομμύρια του πληθυσμού, στα 11 εκατομμύρια τη χώρα μα, σε κανένα θέμα δεν θα έπαιρνε 11 εκατομμύρια ναι ή όχι. Πάντα κάποιο θα λέει κάτι διαφορετικό. Άρα κοινή λογική ναι, δεν υπάρχει γιατί δεν υπάρχει τίποτα κοινό. Σε επίπεδο αισθητική, σε επίπεδο άποψη. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που δεν του αρέσει φέτα. δηλαδή φαντάσου. Ο Τσιόδρα. δηλαδή πού πάμε. Δηλαδή, άμα μπορεί, με τη φέτα δεν μπορεί να ενώσει ένα λαό. Δηλαδή τι κοινή ναι, λογική. να τον ναι, Εντάξει, όλες. υπάρχει βέβαια αυτό που θα έπρεπε λίγο να επενδύσουμε που είναι τα στοιχεία τα οποία πολλέ φορέ μπορούν να φτιάξουν μια κοινή λογική. Δηλαδή τα, τα, η επιστήμη που λε, ξέρει τι. Πάρτο, να το. Έχει... Που θα μου πει ναι. και αυτό ναι, αλλάζει. Και σου λέει, άλλους είναι άλλο υγιεινή επίπεδη. Ναι. Και βγαίνουν α. και εδώ κοντά σε εμά στην Παλίνα και κάνουν και πειράματα <laughs> και σου λέει: Να το βλέπει, θα γίνονταν το νερό. Και το βγάζουν και. Το, το τραγικό δεν είναι τι λέει αυτό ο άνθρωπο. Το τραγικό είναι ότι του δίνουν βήμα αυτού του άνθρωπου και τον εκθέτουν. Με το επιχείρημα ότι γιατί δεν γίνεται το νερό. Κοίτα, σε ένα σημείο έχουν δίκιο. <laughs> γιατί δεν γίνεται το νερό. Γιατί το νερό δεν γίνεται. <laughs> Το δηλαδή, Γελάμε είναι... τώρα, δεν πο θέλω να φανεί πο ότι κοροϊδεύουμε του ανθρώπου. Γιατί είναι... να μου φανεί, δεν καταλαβαίνω. Κάτσε, <laughs> όπαρε. Γιατί να σου πω κάτι, όταν κοροϊδεύει κάποιον, νομίζω ότι τον οδηγεί να πιστέψει ακόμα με περισσότερο πάθο αυτό το οποίο πιστεύει ή να μην ακούσει αντιπαθώντα σε σένα αυτό το οποίο του λες. Άρα δεν Έχι, αλλάζει κάτι. Έχεις απόλυτο δικαίωση και επίση όταν κοροϊδεύεις, όταν κάνεις πλάκα ας πούμε με κάτι. Γενικά είναι πολύ μέτριο το να κάνεις όπως λένε στα αγγλικά το punch down. Δηλαδή πρέπει κάπως να πηγαίνεις punch up ας πούμε. Για το punch down το να πάρεις μια ομάδα η οποία πιστεύει ότι γίνει επίπεδο για να την κοροϊδέψεις είναι σχετικά εύκολα. έχουμε κάνει κατάληψη στο σπίτι, το οποίο είναι και πανέμορφο, βλέπω και απέναντι όλα τα, ας τα πούμε, όλες τις κλακέτες τις οποίες έχεις κρατήσει. Ναι, οι δύο ταινίε και οι δύο σειρέ. Ε, και, και πε, περιμένουμε τώρα να μπει άλλη μία, Περιμένουμε άλλη μία κλακέτα, ε? ναι, ναι, γιατί είναι μέση. Ε, ε, έρχεται αυτό. Το Νοέμβριο ξεκινάμε έχεις γυρίσματα. τελειώσει ε, συγγραφή. Εχθές τελείωσα και το 8ο επεισόδιο. Έχουμε κλείσει δηλαδή το σύμπαν. Και, μένει τώρα να... <κυρίζει> και μένει τώρα μια συνάντηση με την Κατερίνα τη του. Ναι. Να διαβάσουμε και τα 8 για να εντοπίσουμε τα κενά, τι κοιλιέ. Γιατί όταν γράφει, γράφει ένα κείμενο, χάνει λίγο την επαφή με την ταχύτητα και με το ρυθμό που έχει αυτό. Οπότε να το διαβάζουμε και τα 8 σε ροή, κρατάμε τι σημειώσει μα. Κλείνουμε τα κενά που λέμε, το στοκάρουμε Σωστό. και φεύγει στην παραγωγή για προετοιμασία. Μήπω θέλετε δύο γνώμε για το αν είναι καλό. Δεν ναι. θα το ανοίξουμε ε... αυτό. Ναι. Μια γνώμη. Ναι. Επίσης σε Β δεν ήθελε να πας τουαλέτα εσύ για δεν να ψάξει το ναι. σπίτι. Σωστά. Ναι. Σωστά. Ναι. Σωστά. ναι, σωστά. Θα πάω τουαλέτα μετά. Έχει Αν και φοβάμαι ότι το... είναι εδώ. όχι, ναι, φοβάμαι ότι μόνο... είναι εδώ το λάπτοπ, το είδα. Πρόσεχε μόνο άμα πα στην τουαλέτα δεξιά σου από κάτω. Αν δει ένα μαλλιάρο πράγμα να μπαίνει, να βγαίνει, μην τρομάξει. Έχει, έχει ένα, μικρό... <laughs> ένα μικρό άνοιγμα ο τείχο για να βγαίνουν οι γάτε στο χώρο του με την άμμο που να παίξουν. Με την άμμο και, και το... ένα από αυτά που βγάζουν ατμό. Έχουν και αυτά. ατμό δεν Αυτά δεν έχουν ατμό, δεν το έχουμε πάει μέχρι εκεί. Είσαι χαρούμενο με το. Ε, με, τρίτο, με αυτό που έχει φτιάξει τώρα για τρίτο κύκλο, Όχι. Όχι. Ούτε με την κάθαρση μου όμω. Όχι, Οπότε δεν είμαι καλό όχι, δηλαδή εγώ όταν ε, τελειώσαμε την κάθαρση και ξεκίνησε η παραγωγή και μου λέγανε όλοι τι και πώ, λέω εγώ δεν μου πάει, κάτι δεν. Διαβάζανε όλοι οι άλλοι καν. γύρω μου, μου λέγανε πολύ καλύτερο από τον άλλο κύκλο. έλεγα λέγα, όχι, όχι, οι χαμένε πιέσει είναι πολύ καλύτερε. Ε, ο κόσμο αγάπησε πάρα πολύ την Αυτό βέβαια εγώ δεν είμαι αντικειμενικό κριτή γιατί είμαι τόσο μέσα σε αυτό που δεν μπορώ από ένα σημείο και να το δω με καθαρό μάτι. Δεν ξέρω τι κάνει του ναι. στον άλλον άνθρωπο που θα δω για πρώτη φορά. Ε, είναι διαφορετικό γιατί δεν είναι αυτό που περιμένει. Ε, αλλά όχι με την άποψη ότι προσπαθούμε να το κάνουμε επίτηδε έτσι, γιατί έχουμε υποψιασμένο κοινό, ότι όλοι μα περιμένουν. Ε, αυτό που με στεναχώρησε σε αυτόν τον κύκλο, που είναι και καλό από τη μια, αλλά είναι στενάχωρο, είναι ότι το έτερο, εγώ γενικά από τι χαμένε ψυχέ και μετά, ουσιαστικά υπαγορεύει μόνο του τη γραφή του. Δηλαδή, ήθελα να βάλω σκηνέ, ήθελα να φέρω χαρακτήρε σε επαφή, που το προσπαθούσα 8 επεισόδια και δεν μου έκατσε ευκαιρία να του βάλω. Που... Γράψε το δεν... ρε φίλε, εσύ το γράφεις Αυτό όμω δεν λένε Πρέπει ότι να είναι και το σωστό Δηλαδή να, να βλέπεις τους χαρακτήρες Και να σου δίνει ναι, κίνητης ναι, ε, Δηλαδή πράγματα το, που το, ήθελα τους να, να κάνω δεν μπόρεσα να τα κάνω Όσο και να τα προσπάθησα να τα φέρω έτσι Έρχεται το κείμενο και σε φέρνει ίσια Και σου λέει ότι κοιτάξε να δεις κανείς ότι θες Γράψεις σκηνή 15 εσωτερικό βράδυ νύχτα Ο Λαμπρος κάνει αυτό, γράφτο Γράφτο, Αλλά θα δεν παίξω. Είναι αυτό, είμαι θέλ, εντάξει, απλά. Θα που κάνει την καρδιά του ιστορία. Παπέτρα πάω... και θα έρθει. <laughs> ναι, πα, πάω τώρα στο λάπτοπ και προσθέτω σκηνή 15, <laughs> λάμπρο <laughs> μπαίνει. Ξαφνικά πετάγεται ο λάμπρο φυσφή, χωρί λόγο. Έτσι. Ναι. Με <laughs> το μασάτο <laughs> και εγώ <ήμουν> μια <laughs> Το βλέπα πάντω. Εγώ το λέω. Σαν ιδέα, παρόλο που δεν στο υπαγορεύουν οι χαρακτήρε, το να μπει ο λαμπρό στη σκηνή 15 και να κάνει κάτι είναι οκ. Νομίζω μόνο για να σα φάξει κάποιο λαμπρό μου. Δεν ταιριάζει κάπου αλλού. Είμαι χαλαρά έτοιμο να μην ε, ω τέταρτο κομπάρσο. Ούτε από αυτού πίσω που είναι σε net. που δεν του βλέπει καλά. Αυτού που τρώνε τη σφαίρα και. Ε, πρέπει να ήταν και ένα σε ναι. Είναι αυτού που. που ήταν στη σκηνή που είχατε μαζευτεί όλοι μαζί. Εντάξει, Στην αποθήκη και φεύγουν δύο άκλα αυτοί έτσι. Ένα τέτοιο τον έκανα. Αυτό είναι, α πούμε, μια πολύ μεγάλη δυσκολία που έχει προκύψει στην έμεση. Υπάρχουν 51 καινούργιοι χαρακτήρε και κανεί δεν έχει πάνω από τρει σκηνέ. 51 Οπότε καινούργιοι. τα πάρει ένα ηθοποιό που ανυπομονούν οι περισσότεροι να δουλέψουμε, ο μεγαλύτερο είναι τρει σκηνέ. Θε να κάνει τρει σκηνέ. Κάτσε, περίμενε. Μιλάμε τώρα και για του ε, χαρακτήρε που ξέρουμε. Μιλάμε για όλου. Οι βασικοί καινούργοι βασικοί... που μπαίνουν. Όχι, μιλάμε για του βασικού βασικού, α πούμε. Οι βασικοί βασικοί πέρα από, τη, από την καινούργια προϊσταμένη του Τμήματο των αποκτονιών okay. και την αστυνομία όπω την ξέρουμε με το Λαίνι, τον Παρασόπουλο. Οι επόμενοι βασικοί που συγκροτούν την ιστορία είναι γύρω στα 25 άτομα βασικοί βασικοί, ο οποίο κανεί δεν έχει πάνω από τρει μέρε γύρισμα. Δύο-τρει-τέσσερι σκηνέ. Έτσι βγήκε το. Έτσι. Δεν έκατσε να βγει άλλο ένα ρόλο. Ενώ είχαμε τέτοια πρόθεση και να τραβήξει. Γιατί όλοι παίζουν ω guest και δεν πληρώνονται. Είναι πολύ καλό σύστημα αυτό. Όχι, δεν το κάνουμε αυτό εμεί. Το ξέρουμε. Μ' αρέσει που το παίρνει σοβαρά. Όχι, κάτσε μισό για τα πρακτικά, να το πούμε αυτό. Δεν το παίρνω στραβά από σένα. Το παίρνω στραβά στο. Ποιο θα τα ακούσει, Γιατί αυτό που έλεγε πριν είναι πολύ καλή Κάτσε, θα μα έρθει από πουθενά. Άρα περίμενε. Γιατί του βασικού χαρακτήρε, είτε είναι ο λαγό είτε είναι ο λαγού τη, ο ηθοποιό, όχι ο χαρακτήρα. Αυτοί υπάρχουν. είναι βασικοί ακόμα, είναι εκεί. Δεν έκανε Φαντάζομαι το, το χαζό λάθο θα του κόψει και αν μην όχι, έχει, νοέμα να μην έχει νόημα να δούμε όχι, την τρίτη. Έχουμε και μια επιστροφή από το παρελθόν, ε, από την ταινία. Από την ταινία, ωραία. όσο κόμμα με την οποία έχει σχέση τότε ο Λαϊνής και δεν μάθαμε ψυχές ναι, χωρίσανε, τι χαμένε ψυχέ γιατί δεν χώρισε. Χωρί αναιρεσία αυτή. Θα μάθουμε τώρα τι είναι και χωρί. Κλείνουν όλα. Η ταινία ε, θα το πω γιατί καλό είναι να τα λέμε αυτά. Παρόλο που πολλέ για κάποιου είναι άβολα, δεν ξέρω για εσένα πώ είναι. Ήταν εκπληκτική. Ε, για το έτε, το έφυγε. Έφυγε, βίτα, <laughs> <laughs> έφυγε. <laughs> έφυγε <laughs> Κατέβασε. <laughs> το άκουσα, ευχαριστώ. Ήταν ούτε από μέσα <laughs> <laughs> Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήτανε, ε, ε, μ' άρεσε πάρα πολύ το, αυτό το κομμάτι του, του να πάρει ένα είδος ε, αλλά να το παντρέψεις με κάτι ε, ελληνικό. Δηλαδή να πάρει ένα είδο το οποίο όχι ότι δεν υπήρχε στην Ελλάδα σαν είδο, αλλά να πάρει έτσι ένα α το πούμε λίγο πιο ξένο πάλι είδο, να του φέρει όμω το ελληνικό στοιχείο μέσα με τη μυθολογία και ξαφνικά να. Κοίταξε, έχουμε, τέλεια. Μια, έχουμε μια τεράστια βιβλιοθήκη σαν λαό να ναι. ανατρέξουμε και το βλέπει ότι δανείζονται άλλοι. Δηλαδή δεν ξέρω αν. Ε, ε, Όλοι εκτό από το Princeton. Την... Να το πούμε <σχει> αυτό. Το Princeton που, ναι. που ναι. για κάποιο λόγο δεν δανείζεται πλέον. Και σε επίπεδο Δηλαδή, φαντάσου ότι μια υπερπαραγωγή που έχει γίνει και έχει γίνει σάλος σε άλλου μεγάλου όλο τον κόσμο, άρχοντα στο δαχτυλιδιών. Ναι. Έτσι. Είναι βασισμένο σε μία μικρή παράγραφο από την πολιτεία του Πλάτωνα. Όταν πάει να δώσει ένα παράδειγμα και αναφέρει το δαχτυλίδι του, που αν το βάλει, γίνεσαι αόρατο. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για την Τρία, για την Οδύσσια, Εμεί για κάποιο λόγο τα να αυτά. Θέλω να σου πω ότι. Εξαιρετική. Πολύ πράγμα από την Ελλάδα εμπνέει. Εμεί δεν το έχουμε ακουμπήσει. Από την άλλη, εγώ θυμάμαι δεκαετία, πούμε, του, του 80-90, άκουγα συζητήσει από του γονεί μου, ένα πάμε κινηματογράφο. Τι να δούμε, να δούμε ένα western, να δούμε ένα δράμα, να δούμε ένα θρίλερ ή να δούμε ένα ελληνικό. Mm -hmm. Δηλαδή ξαφνικά το ελληνικό κινηματογράφο είχε γίνει είδο. Και αν δεν ανοίξουμε στα είδη, δεν θα πάψουμε ποτέ να είναι είδο στο ελληνικό σινεμά. Σωστό. Τώρα, το ότι κάποιοι την είδανε στο έρευνα του Λουί Τριφό, αλλά από την άλλη, με συγχωρεί, ο Λουί Τριφό, όταν μιλάγαν δύο άνθρωποι και δείχνει ένα αυτοί ήξερε γιατί το δείχνει. Δεν πήραμε το λεωμένο μια κάμερα και μιλάει ο Λάμπρο ή δείχνουμε το αυτή του γιατί κάνουμε τέχνη. Πάλι και με και αυτό θα ήμουν OK πάντω. Το... Ε, σε βεβαίως, σταματάω και εκεί. Σκηνή 15, αν θε να δείξει μόνο το αυτοί μου, είμαι εντάξει. <laughs> το καταλαβαίνω. Είναι και το χαρακτηριστικό <laughs> το αυτή μου να το ξέρει. Είναι... Καταντήσαμε, α πούμε, τώρα να κάνουμε 50.000 εισιτήρια και να λέμε επιτυχία. Εντάξει, είναι επιτυχία Α, Β είναι και άλλα 5 εκατομμύρια στο YouTube. Ε, για ναι, σένα. Θέλω να σου διώξαμε τον κόσμο από το σινεμά. Ισχύει γιατί μπήκε το σινεμά σε ένα πολύ. σε είδη βιογραφίε, ναι, ναι. Πολλέ ταινίε, πολλέ ταινίε. Δηλαδή τώρα ε, έχει έρθει στα αυτιά μου από μέσω ενό γνωστού ότι υπάρχει ένα παραγωγό που ετοιμάζεται να κάνει ένα ελληνικό western. Κάντο μεγάλο. Σινεμά είναι μυθοπλασία. Τι πάνε να πει, εμεί δεν έχουμε αυτό, εμεί δεν έχουμε εκείνο. Εμεί είχαμε τα πάντα. Ναι, Δηλαδή... στου Πλάτωνα ε, αναφέρεται το πρώτο western σε μια μικρή παράγραφο που συναντιούνται κάπου. Αλλά έχουμε εξαιρετικά. Δηλαδή σκέψου τώρα να θες να κάνεις μια σειρά πούμε, στο Netflix τέσσερις σεζόν και να πιάσει την αντιγόνη. Ξεκινώντας από το Σεπτά επιθύβας, να, να, το ενιδίποδα επτά να πας στη Game of Thrones Τις αρχές Ελλάδα. Ελλάδας. Μέσα σε τράπεζα να ληστεύει Στη Μαδρίτη. Ένα, ένα, μεταξύ Κάζα παπέλη δίπλα. Κάζα Νταντιγών. Ναι, Κάζα Νταντιγών. Ναι, ναι, όχι, <χ> βασικά υπήρχε το όνομα. Ήταν το σπίτι. του. Πώ λεγόταν. Το, 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 τον. Το, το... Υπήρχε το οίκο τον... <το>, των. Ο οίκο των. Τη το, Αντιγόνη ενώ υπήρχε οίκο. Ναι, ναι, δεν ναι, Θέλω να σου πω γενικά. Έχουμε πολλά πράγματα να εμπνευστούμε και να τα δουλέψουμε και να τα όρεξουμε. Έχει πει ότι όταν είχε διαβάσει για τον θάνατο του Αχηλέα είχε είχε πέσει σε κατάθλιψη. Στην Ιλιάδα, ναι. μιλάω τώρα στο Ηλιάδα, σχολείο. Η Ιλιάδα, ναι, δεν κοιμόμουν την εβδομάδα. Ναι. Γιατί ναι. και τι κάναμε ανάποδα στο σχολείο. Δεν, δεν θα θυμάσαι, γιατί δεν Κάναμε πρώτα Οδύσσια. Φυσικά, ναι. Πρώτα Οδύσσια μετά Λιάδα, Και ναι. μετά την Ιλιάδα. Ποια άρεσε ναι. πιο πολύ. Μου άρεσαν και οι δύο εξίσου. Επειδή είδα πρώτα την Οδύσσια και ήταν ένα άλλο, άλλο, άλλο είδο περιπέτεια. Είναι ένα ωραίο Το άλλο έμπαινε πιο πολύ σε χαρακτήρε, σε σε σχέσει. Ε, αλλά έχουν και τα δύο τη μαγεία του. Στο Αμπιτσυρικά, η Οδύσσια λίγο Οδύσσια. παραπάνω. Η ναι. Οδύσσια είναι καταπληκτική. Οδύσσια. Είναι ένα τέλειο road movie που δεν είναι road, αλλά είναι. Ναι. Στο... Και είναι, είναι... και ασύλληπτη η συμβολισμή τη. Ναι. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα τυχαίο η Οδύσσια. Ούτε και τα ονόματα. Δηλαδή ο αρχηγό των μνηστήρων αντί αντί του νου, ο Άργο. Είναι, όλα, όλα είναι τόσο προσεγμένο το πώ. Καταλήγει στο τελικά ότι ο Οδυσσέας είναι ο νους και η ευρωπή ψυχή. Αυτά. Όχι, αυτά είναι από. Σποϊλέρ για από Οδύσσια, συμβου... φαντάζομαι. spoiler συγγνώμη, όχι, δεν το έχω, <laughs> δεν το <'χω> δει ακόμα. <laughs> την Οδύσσια. Οπότε ε, η σειρά κλείνει. Ε, είμαστε εδώ ε, λίγε ώρε αφού έκλεισε το επεισόδιο. Το οποίο ναι. είναι τιμητικό για μα. Ε, είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό. Είστε, Είστε, Περιμένουμε πώς πώς. Το Περιμένουμε πώ και πώ. πόσο καιρό πήρε το, το γράψιμο. Της, Κοίτα, του εδώ κύκλου. είναι πολύ δύσκολο να σου απαντήσω γιατί συνέβησαν πολλά περιστατικά που Μα καθυστέρησαν. Άρα, αν σου πω ότι αυτή η οχτάδα μα πήρε περίπου 6 μήνε, είναι λίγο άδικο γιατί υπήρξαν διαστήματα που σταματήσαμε τουλάχιστον για 1,5 ένα, ένα, μήνα αθρηστικά. Πράγματα που συμβαίνανε που μα πετάγανε εκτό. Εγώ έχασα τουλάχιστον 1,5 ε, μήνα και σαν χρόνο και σαν φαία ουσία ε, σε όλε τι διαπραγματεύσει γιατί τι είχα να λάβει εγώ με το Netflix μέχρι να φτάσουμε στο πέμπτο κλειδί που μετά αναλάβει η Κοσμοτέ. Ε, οπότε έμπαινε, έβγαινε, ήταν πολλά, σε άλλα χερό σε άλλε να χωριώσουν. Απο, αποσυντονιζόμουν, ήθελα μια εβδομάδα να ξαναμπω στο κλίμα. Οπότε ήταν πολύ ταλαιπωρή αυτό το σενάριο από αυτού του παράγοντε και διήρξε περίπου. Έξι μήνες. Ε, έξι μήνε. Ωραία. Τώρα να συζητήσουμε για αυτό που αναφέρθηκε έτσι τελείω random, α πούμε, πετάχτηκε για το πέμπτο κλειδί, το, το πήρε. Ε, το πέμπτο κλειδί, όχι, δεν τα βρήκανε. <laughs> <ή>, ήταν πολύ <laughs> απλά. Επειδή <laughs> έχουν, <laughs> γραφτεί πολλέ ανακρίβειες και μου δίνει την πάσα τώρα, θα στα πω. Εγώ είχα μείνει, επειδή δεν τα έχω διαβάσει όλα, είχα μείνει σε μια συνέντευξή σου που εξηγούσε και ποια είναι τα κλειδιά και ότι είσαστε σε συζητήσει και όλοι ήμασταν fingers crossed. Πάμε. Ναι. Και τώρα ήταν, που πέσει το πέμπτο κλειδί, λέω Νάτο. Ό, όχι. Θα σου πω ποιο είναι το πέμπτο κλειδί και που ήταν η όλη πούμε, διαφωνία. Καταρχήν, το ποσο, ε, επειδή διάβασα σε πολλά άρθρα ότι η, συμφωνία, η συμφωνία αναβάγησε ε, εξαιτία του οικονομικού τιμήματο, το οποίο ήταν μάλιστα και εξαψήφιο. Το, η προσφορά του Netflix, είναι αυτό. Η ναι. του Netflix δεν ήταν εξαψήφιο το νούμερο. Ήταν 7 ψήφιο. Φάτε το. Φάτε το. Και όταν λέμε Και όταν λέμε φταψήφιο, δεν ξεκινάει ούτε με ένα, ούτε με δύο. Μ' αρέσει, είναι σαν τηλεπαιχνίδι με το τζακούλι. Όχι, δεν ξεκινάει με τρία. Με τρία μόνο ξεκινάει. Λοιπόν, οπότε το οικονομικό δεν ήταν το πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα ήταν ότι στην αρχή το Netflix ήθελε να το παίζει αποκλειστικά. Να μην πάει η Κοσμοτέ TV καθόλου. Να το κατεβάσει η Κοσμοτέ από την πλατφόρμα τη. Και του τρει. Ναι, ναι. Η ε, Κοσμοτέκη είπε ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Οπότε ξοδέψαμε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο να εξηγήσουμε στο Netflix ότι δεν υπάρχει λόγο. Όποιο έχει το ένα δεν έχει το άλλο ή όποιο έχει και τα δύο δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Ε, οι δύο κύκλοι είναι ήδη στην Κοσμοτέκη, ήταν να το δουν και το είχαν δει. Δεν χάνει κάτι από το εκεί κομμάτι. Α, ναι. Υπήρχε μόνο μία διαφωνία, τι θα γίνει με τον τρίτο κύκλο. Δώσε να hit start, ένα μήνα. Διάφορα. Ε, το πράγμα ε, άρχισε να χαλάει. Όταν η Κοσμοτέ τελικά αποφάσισε για του δικού τη λόγου, οι οποίοι είναι απόλυτα σεβαστή από την πλευρά μου, να το παίζει το Netflix παντού, εκτό από την Ελλάδα και στην Ελλάδα να το παίζει μόνο η Κοσμοτέ, και το Netflix αυτό δεν το δέχτηκε. Γιατί το Netflix είχε στο μυαλό του από την αρχή κάτι, σαν το κάζα παπέλο. Ότι βγήκε κάτι στην Ισπανία, δεν πήγε καλά, το πήραμε εμεί, είχε δυναμική, μπουστάραμε πάνω του και έγινε. Άρα, το Netflix για να μπει μυθοπλαστικά στη μυθοπλασία μια χώρα, τον ενδιαφέρει πρωτίστω. Να παίξει στη χώρα που μπαίνει, γι' αυτό δεν έχει μπει ακόμα στην Ελλάδα. Οπότε να πάρω ελληνικό προϊόν και να μην το δείχνω στην Ελλάδα, δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε προ το παρόν είναι σταματημένα τα πράγματα εκεί. Τε στεναχώρησε, φαντάζομαι, λίγο όλο αυτό. Ναι, στεναχώρησε είναι, με την άποψη. τόσο κοντά. Θα σου πω. Νομίζω ότι τελικά είναι περισσότερα τα καλά με την άποψη ότι ξαφνικά μια τεράστια πλατφόρμα που δαπανά τεράστια ποσά για να γίνονται παραγωγέ ξαφνικά έμαθε την Ελλάδα μυθεπλαστικά. Που δεν την ήξερε καν ότι υπάρχει στο χάρτη τη Μητοπλασία. Τώρα το ξέρουν. Και μάλιστα ξέρουν ότι μπορούμε να φτιάξουμε προϊόν ε, στα επίπεδα τα δικά του με budget έτφοτο μικρότερο. Ε, μικρότερο. Mm -hmm. ε, δηλαδή, εμένα όταν εκτιμήσαν, όταν μου κάνανε μια εκτίμηση Ποιο για το πόσο εγώ είχε χαμένε ναι. ψυχέ, ε, μου δώσανε budget επεισοδίου κατά την κρίση του, όσο κόστο σειρά ολόκληρη. Ναι. Γιατί φαντάζομαι ότι από απλά πράγματα, ότι ναι. εσύ γράφει το σενάριο μα. Οπότε όταν μάθανε το νούμερο. Ναι πάθανε πλάκα. Στη λογική ότι κάτσε. Δηλαδή, αν εσύ κάνει αυτό το πράγμα αυτά. Αν εμεί σου δώσουμε όχι οι 30, 40, 50 που δίνουμε, τα διπλά Λε, τι θα ναι. κάνει. Τι θα κάνεις. Οπότε εκεί για μένα το τριγκαδόρικο. Είναι πολύ χειρότερο συνήθω. Για... Ναι. <laughs> για μένα Όταν το τριγκαδόρικο θε... ήταν να μπει η ελληνική γλώσσα στην πλατφόρμα. Όπω υπάρχουν τα τουρκικά, τα ισπανικά, ναι. τα κορεάτικα, για να μην βρει και τα ελληνικά. Ξεστή, ήταν και μια πολύ ωραία ιστορία η οποία συνέβη μέσα σε, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση του lockdown, τη καραντίνα, ε, όλη αυτή τη πίκρας μιζέρια. Ξαφνικά βγαίνει μια ιστορία η οποία είναι, Ωχ, oh, ε, το δοέτερο σε... εγώ συζητάει και Αυτό. παίζει και αυτά. Και ξαφνικά και τώρα γίνεται. Και Θα σου πω και θέμα... κάτι άλλο που δεν το έχω πει, αλλά θα σου το πω για να καταλάβει λίγο το σκεπτικό ε, βλέποντα ότι μάλλον δεν θα βρουν συμφωνία, μου ήρθε πρόταση πριν από δύο εβδομάδε ακριβώ. Η ταινία μου λέει με τους φίλους του φίλου αριθμού του Πιθαγόρα γίνεται άνετα αυτό το επεισόδιο. Τα άλλα δύο τα έχει ήδη γραμμένα. Πάμε. Στα αγγλικά με Αμερικανού ηθοποιού ξαναγυρνά. Που για μένα καλλιτεχνικά δεν λέει την τελικά να πάω να ξαναγυρίσω κάτι που γύρισα. Ούτε και να το κάνω σε μια άλλη ε, γλώσσα. Ε, σαν κόνισε που του άρεσε πάρα πολύ. Ε, για μένα το βασικό. Κοίταξε να δει. εγώ δίνω μεγάλη βάση και βαρύτητα γενικά στη ζωή μα στη γλώσσα. Ε, γιατί η γλώσσα είναι το μέσο στο οποίο σκεφτόμαστε. Όχι μιλάμε, σκεφτόμαστε στη γλώσσα σου σκέφτεσαι. Mm -hmm. ε, στη γλώσσα σου αγαπά, στη γλώσσα σου ερωτεύεσαι, μισή, στεναχωριέσαι, τα πάντα όλα. Το πιο βασικό δεν είναι έχω... το, το εκνευρίζεσαι. Ναι, Νομίζω όλα τα άλλα μπορώ να τα κάνω. Το, το εκνευρίζομαι δεν έχω κανένα, δε γίνεται. Δεν έχω κανένα αποθυμένο να γίνω διάσημο στο Περού. Εδώ είναι η γειτονιά μου, δεν είναι η άνθρωποι μου. Είμαι υπέρ τη ανθρωπότητα και όλων των ανθρώπων, αλλά δεν θα γυρνάω από την πλάτη μου στη χώρα μου. Και πρόσεξε γιατί δεν το κάνω αυτό. Πρώτον, γιατί μπορώ. Με την έννοια ότι βιοπορίζομαι από μια άλλη δουλειά που μου επιτρέπει να κάνω αυτή την επιλογή. Τα ναυτιλιακά. Αλλιώ θα πήγαινα οπουδήποτε έπρεπε να εξασφαλίσω το φαγητό των παιδιών μου. Δεν το λέω σαν μαγκιά. Είχα την τύχη και τη δυνατότητα να μπορώ να το κάνω. Ε, οπότε δεν έχω αποφασίσει ούτε για αυτό το κομμάτι του remake. Γιατί εγώ το βασικό εκείνο που ήθελα ήταν να μπει μια ελληνική δουλειά στην πλατφόρμα για να ανοίξει ο δρόμο για άλλου δημιουργού που θα έστελναν πια τα όνειρά του και τι προτάσει του εκεί αφιλτράριστα. Δηλαδή, πού την έχουμε αυτή τη σκηνή, με την Εβίτα και το Λάμπρο που μιλάνε σε ένα γιότ. Α, που και θα, την κάνουμε τώρα, στην Ελλάδα, α πούμε, θα την κάνουμε. Φά, φά το γιότ, γιατί είναι ακριβό το φά πάτσε. Βάλ του ένα παγκάκι. Βάλ του ένα, ένα παγκάκι να τελειώνουμε. Όχι, μην του βάλει παγκάκι. Ναι. Α το γιότ γραμμένο και μπορεί ο παραγό να σου το δώσει. Να ανοίξουμε λίγο τον τρόπο που δουλεύουμε και σκεφτόμαστε. Έχει βάλει αυτή την καταπληκτική σκηνή με τα ελικόπτερα που συζητούσαν πριν, που, κάθε φορά που το σκέφτομαι πεθαίνω στα γέλια, που το έλεγα και πριν για το λαγούτι που μου είχε πει την ιστορία που έτρεχε για το ελικόπτερο της αστυνομίας, για τη αστυνομία, γιατί η σκηνή ε, ήταν ένα, ότι πρέπει να τρέξει και να μπει μέσα στο ελικόπτερο. Τα από το αυτοκίνητο και βγαίναν και, ο λαγούτι ναι. με το ναι. και τρέχανε στο ελικόπτερο. Και, 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 και πάει, στο λάθο ελικόπτερο. Έφυγε ε. ο Μάνο προ άλλο ελικόπτερο, ξαφνικά τρέχει ο Πέτρο και σταματάει να δει πού είναι ο Μάνο ναι. που έπρεπε να ακολουθεί ναι. για να το ανοίξει την πόρτα <laughs> και ο Μάνο έχει πάει σε ένα άλλο ελικόπτερο το οποίο δεν ξέρω πώ τα μπέρδεψε γιατί το δικό μα δούλευε ο Έλικα ήταν έτοιμο να απογειωθεί. Ναι. Ήταν όλα έτοιμα για πίστα, αλλά ήταν σβηστά. Τι ξέρουν οι Έλληνε το πει, δεν έχουν ξαναδουλέψει με ελικόπτερα. Μην το, μην το βλέπει τώρα εσύ και καλά ότι. Μα πώ τα μπέρδεψε. Όχι, είναι εύκολο, είναι αυτό που κάνει βούλη ναι, και, προ... και, και γυρίζει. Ναι. Πήγαινε σε αυτό. Και, και μου λέγε ότι τύπου για να πα στην αστυνομία να, να πει θέλουμε ελικόπτερο για σκηνή και αυτά. Πέφτει με το λεπτό η χρέωση ας πούμε, για να δουλεύουν τα ελικόπτερα. και ο άλλο τα... δεύτερο take είναι ωριακό. Είναι πολύ... Φαντάσου καταρχήν ότι μα είχαν πει ότι το ελικόπτερο θα απογειωθεί και θα προσγειωθεί μία φορά. Ό,τι πήρατε, πήρατε. <laughs> δεν έχει ξαναπάνω να πήρα μόνο το πλάνο. <laughs> Οπότε δεν είναι μόνο να δει τον Έλικα που γυρίζει. Ναι. Βλέπει και τρει-τέσσερι κάμερε στημένε μπροστά του. Οπότε, μάλλον <laughs> προ τα εκεί πρέπει να πα. Και εκτό αν θεωρεί ότι καταγράφουμε δράση εκτό κάδρων. <laughs> οπότε, πάμε σε ένα πιο αφιλεγόμενο. Τρυφό. <laughs> Θέλουμε μόνο το αυτί σου. Είναι, είναι ωραίο να τα βλέπει αυτά πάντω. Είναι ωραίο που στι σειρέ σου βλέπει ε, αυτό το production value. Που δεν, είναι, με, δεν, το λέω με την έννοια του oh, production value. Είναι αυτό που βλέπει ένα δημιουργό. Ο οποίο είπε: Θέλω να βάλω ελικόπτερο το βάλε. Θέλω να βάλω ε, Α, τρένο να φτάνει ο, στη, φυλακή στη φυλακή και να φαίνεται ότι η φυλακή είναι, είναι ε, από άλλο, ας πούμε, πλανήτη. Το βάλε. Κοίτα, για τα δύο κομμάτια αυτά, επειδή μου το δίνεις τον Μπράβο και πρέπει να το μοιράσω, για τη δημιουργία των χώρων και την αισθητική υπεύθυνση είναι ο Ηλίας που είναι ο, ο, ο designer ε, το, όλων των σκηνικών και των χώρων. Και το γεγονό ότι εγώ ζήταγα ελικόπτερο και είχα ελικόπτερο, ή ζήταγα τρένο και είχα τρένο, το χρωστάμε στην Κοσμοτέ, η ζηταγα τρενο και ειχα το χρωσταμε στην κοσμοτε η οποια την εποχή που όλοι επενδύουν σε reality και προϊόντα λίγο πιο εύπεπτα, α το πούμε έτσι, η Κοσμοτέ τόλμησε και έβαλε τι βάσει για να ανεβάσουμε λίγο την ε, τη μυθοπλασία. Και άνοιξε ο δρόμο και γίνονται δουλειέ, και αυτό είναι πολύ. Εσύ είσαι Τώρα, τότε μάλλον, έχει τελειώσει τον το κοινό παρονομαστή. Βγάζει μετά το έτερο εγώ, όλα αυτά τα κάνει μόνο σου. Κατά βάση, δηλαδή ναι. ε, έχεις, το έχει πάρει και έχει πει πάμε ναι. με, δικ, με δικά μου χρήματα, με δική μου οργάνωση και όλα. Και πιστεύει ε, ότι κάποια στιγμή αυτό θα, θα ανταμηθεί, ότι. Τι hey. το, δεν το είχα κάνει στο μυαλό μου, να σου πω. Δηλαδή, δεν ξεκίνησα ότι με το ότι θα διαφημίσω εγώ ο ίδιο τον εαυτό μου. Να δουν οι άλλοι τι μπορώ να κάνω και αν έρθει κάποιο να μου βάλει λεφτά θα, θα ξανακάνουν ταινία, αλλιώ όχι. Εγώ αγαπούσα το σινεμά, ήθελα πολύ να το κάνω. Μου ήρθαν, με επισκέφτηκαν δύο ιστορίε που πίστεψα ότι αξίζει να τι μοιραστώ και το έκανα. Χωρί να σκέφτομαι ούτε ότι θα έχει sequel ούτε prequel ούτε τίποτα. Δηλαδή αυτό όλο ήρθε και με βρήκε. Το έκανα με απόλυτη αγάπη, χωρί να περιμένω τίποτα απολύτω. Ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία που εμένα μου, ε, μου άρεσε. Εντάξει, ή όχι, δηλαδή, ε. γιατί ήσουν, ενώ ήταν όλο με, σου, με, δικά σου λεφτά και ήσουν και πολύ. οικογενειάρχης. Πάρα πολύ και, και τα χάσα όλα, έτσι, όπως καταλαβαίνεις, και από τις δύο ταινίες. Συγγνώμη. Και τα χάσα φυσικά. Τα χάσα όλα. Εννοείται. Τέλεια. Ε, ναι, αλλά τώρα είσαι μια χαρά γιατί βλέπω έχει αυτό με τον ατμό από πίσω το οποίο σημαίνει ότι κάτι πάει καλά στη ζωή σου. Όχι, ναι, Τέτοια συσκευή είναι δεν παίρνει άμα δεν πηγαίνει είναι, κάτι καλά στη ζωή σου. Είναι τελείω διαφορετικά κομμάτια. Αν δεν έχει λεφτά, κάει παπά δηλαδή, με το θυμιατό. Όχι, δεν όχι, φέρνει τέτοιο. Πω τέτοιο. Έτσι, στο κομμάτι του, του σινεμά, για να το κρίνουμε περσέ, μην ναι. μπερδεύουμε τι τσέπε που λέμε στι επιχειρήσει. Ε, είμαι σταθερά μέσα. Δηλαδή από τι σειρέ, δεν έβγαλα δάχαμενα τα τη ταινία. Τέλεια. Ούτε κατά διάνοια. Να δει που θα μπουν τα ναυτιλιακά στη Τώρα, ε, Τώρα είναι τα ναυτιλιακά. Τώρα ναι, κάπου θα φανερωθεί ότι ναι, είναι ακόμα ναι, σε εταιρεία ναι, και οπότε δουλεύει. Αυτό, ναυτιλιακά. Αυτό, στο παίρνου, αυτό είναι το ναυτιλιακό το κομμάτι. Ναι, ναι, είναι, το ναυτιλιακό. Ναι, το συνομά είναι άλλη διαδικασία. Άλλη. Α, απλά έχω την τύχη πια ότι δεν βάζω λεφτά για να κάνω δουλειέ. Τώρα, ποια είναι η στιγμή που έρχεται η Κοσμοτέ και σου λέει, ξέρει τι θα ήθελα να. Ε, να το δούμε, είναι αφού έχει Η κυκλοφορήσει ο, ο κοινό παρόλο. Έχει κυκλοφορήσει έχει το έτερος, εγώ έχει πάει καλά ε, και κάπου εκεί, α πούμε, σε προσεγγίζουν και σου λένε Όχι, πω... Κοίταξε να δει στην αρχή: είχα προσεγγίσει εγώ την κόσμο, δεν το έτερο. Εγώ αν θέλανε να μπουν χορηγοί επικοινωνία. Ωραία. Και είχαν αρνηθεί. Ναι. Και πέλεξαν Μπράβο, να, να μπουν τότε στο, ε, στο Ουζερίτσι Τσάνι. Ε, μετά από δύο χρόνια περίπου, σε μια συζήτηση ότι θέλουμε να μπούμε στην μυθοπλασία. Με προτροπή του Χρήστου του Κωνσταντακόπουλου από τη Φάλη Ροχάου προ το Δημήτριο του Μιχαλάκη που είναι στην Κοσμοτέ, του είπε: Κοιτάξτε να δει, αφού θε να μπει με χαμηλά μπάτζετ για τα δεδομένα τη μυθοπλασία, ρίξε μια ματιά σε αυτό, γιατί θα δει ότι μοιάζει ότι η κοστίζει 10 ενώ έχει γυριστεί με 5. Έχει πολύ καλό production value, έχει καλό σενάριο, ο σου τηρήσει χαιρεά ματιά. Δε το. Το είδανε λοιπόν στην Κοσμοτέ και πάνω εκεί πάνε την ιδέα θα λέγανε αυτό να το εξελίξουμε σε μια σειρά 8 επεισοδίων. Εμένα το, μόνος μου, το μόνο μου κριτήριο ήταν να είναι κινηματογραφική συστητική. Δηλαδή με τι κάμερες που κάνουμε σινεμά, με τα δεδομένα που κάνουμε σινεμά. Δεν ήθελα να κάνω ε, τηλεόραση. Ναι. Ναι, δεν δε, δε με ενδιαφέρε το κομμάτι αυτό. Ε, η Κοσμοτέ, όταν έδωσε όλου του όρου ότι τι θέλετε, πάμε. Ναι, αυτά είναι τα δεδομένα, μπορούμε και το κάναμε. Χαρικέ. Χάρηκα πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ γιατί είναι μια από τι. Εγώ το είχα ξαναπεί και θα το πω και, και σε σένα τώρα, μια και μιλάμε. Την πρώτη φορά που έκατσα μπροστά σε monitor και πήραν μπρο οι κάμερε, ε, ένιωσα σαν όλα τα προηγούμενα μου χρόνια να μου είχαν ρίξει μια ανίσχυψη ξυλοκαίνη στο κούτελο και ζούσα λίγο ρομποτικά και μου διασμένα. Ε, δεν μπορώ να σα το περιγράψω ναι. αυτό το πράγμα. Οπότε κάθε φορά που έρχεται η ώρα να κάτσω σε monitor ή να πιάσω κάμερα. Και, και πολλοί κόσμοι το ξέρει, αλλά το λέμε και πάλι ότι είσαι αυτοδίδακτο. Γιατί και το τεχνικό κομμάτι είναι κάτι που γενικά μαθαίνεται στη σκηνοθεσία σε μερικέ μέρε, α πούμε. Σε 7 μέρε θα έχει μάθει όλα. Ποιο είναι το κομμάτι που ακόμα μαθαίνει, ή το κομμάτι που σε δυσκόλεψε, ή το κομμάτι που πιστεύει ότι δεν θα μάθει ποτέ. Δηλαδή δεν θα, θα συνεχίσει να το μαθαίνει. Να... Κοίταξε να δει. Δεν το προσεγγίζω έτσι. Και δεν έχω τέτοια προβλήματα με την άποψη, α πούμε, ότι στην πρώτη μου ταινία, όταν έκανα ας πούμε, ένα πλάνο. Πώ να το εξηγήσω, να το καταλάβει ο κόσμο τώρα. Α πούμε ότι έχει έναν άνθρωπο ο οποίο κοιτάει την κάμερα και η κάμερα είναι μπροστά του. Ε, εγώ ζήτησα λοιπόν στο επόμενο πλάνο να πάει η κάμερα από πίσω του. Να πηδήξει άξονα. Πίσω του ακριβώ. να α, πάει. Από πίσω του, α. Έτρεξαν λοιπόν τότε οι υπεύθυνοι τη παραγωγή να πούνε ότι αυτό που πα να κάνει λέγεται κόντρα κάμπο και δεν το κάνουμε ποτέ γιατί προκαλεί βίαιη αλλαγή στο σκηνογραφικό mm -hmm. και αποσυντονίζει το θεατή. Δεν με λέω, γιατί έχω δώσει γεωγραφία του χώρου, σε ένα καφενείο είμαι. Ναι, ναι. Και από τη στιγμή που η ιστορία μου ζητάει κοντρακάμπο, δεν με νοιάζει τι λένε οι κανόνε. Εκεί λοιπόν μου είπε πολύ ευγενικά τότε ένα τη παραγωγή ότι ξέρει τι πρέπει να μάθει πρώτα του κανόνε για να του πάσει. Και εγώ το απάντησα ότι δεν σπά του κανόνε δεν του μαθαίνει. και <laughs> με αυτό τον άξονα <laughs> κινήθηκα. <laughs> και με αυτό το άξονα και, και, δίνω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Η πρόγειαγιά μου ήταν μια γυναίκα αγράμματη. Όχι αμόρφωτη, Αγράμματη, Γιατί έχω γνωρίσει γραμματιζούμενο που είναι αμόρφωτοι, είναι άλλη η κατηγορία. Έβαζε την υπογραφή τη με Σταυρό. Κανεί δεν μου έλεγε παραμύθια όπω η γιαγιά μου. Δηλαδή, από τον Μπαμπά μου που κατήχε τη λογοτεχνία πάρα πολύ καλά, προτιμούσα να δώσω το βιβλίο στη γιαγιά, συλλαβιστά, πε μου το παραμύθι. Ε, για μένα αυτή είναι η σκηνοθεσία. Ο καθένα μα σκηνοθετεί. Από τα γενέθλια των παιδιών του με μια κάμερα μέχρι ένα βιντεάκι. Το θέμα είναι, να, για κατεμέ να μην κάνει σκηνοθετήλε και να μην τραβά την προσοχή του θεατή από την ιστορία που είναι το κείμενο και από τον τρόπο που ο ηθοποιό τη μεταφέρει είτε ενσαρκώνοντα είτε υποδίοντα στο κοινό. Εάν την ώρα που βλέπει μια ταινία πει τι πλανάρα έκανε ο Τσαφούλια, για μένα ο Τσαφούλια έχει αποτύχει παταγωδό, όπω και αν πει Σολάριο Δαδακαρίδη, πώ το κάνει έτσι το ρόλο του, έχει αποτύχει. Εδώ βλέπει τον Αλπατσίνο που είναι δύσκολο να ξεχάσει ότι είναι ο Αλπατσίνο. Και τον βλέπει στο άρωμα γυναίκα και είναι ένα τυφλό στρατηγό, τον mm -hmm. σύνδεγο του διαβόλου και περιμένει να τελειώσει ταινία να θυμηθεί ότι ήταν εκείνο. Αυτή είναι, να μην τραβάσει το μυαλό του θεατή από την ιστορία. <unhappy> ναι, να μην, ναι, δείχνει ότι. Να μην, de... να θυμάται απο... ναι, 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 το θεατή ότι υπάρχουν υπάρχει κάμερα. Ναι, δεν υπάρχει κάμερα. Όταν το κείμενο λειτουργεί και ο ηθοποιό αυτό το δίνει, μεγαλέα την κάμερα ναι. Ο άνθρωπο δίνει ψυχή, το κείμενο μιλάει, άσε με να τον δω. Το να μου τον έχει εκεί και να κουνάσει την κάμερα, να κουνιέται και εκείνο. Τι φάση. Πάλι την κάμερα, εκεί να τραβήξει να την ιστορία. Δηλαδή, χαλαρώστε. Επίσης αυτό είναι μια καλή ε, συμβουλή για όλους τους μπαμπάδε μπαμπάδες και μάδες που τραβάνε παιδικά πάρτι που ανέφερες πριν. <laughs> ε, μια <συμή> έξτρα συμβουλή θα ήταν μην το δείχνετε αυτό το βίντεο σε κανέναν. Από μένα τώρα, αυτό όχι από σένα, το <συμή> λέω λοιπόν, εγώ. <συμή> δείξεις, Υπάρχει μην το δείξεις, μην μια πιο εύκολη συμβουλή. Ε, δεν καταλαβαίνεις την ώρα που τραβάς <συμή> πώς θα είναι την ώρα που θα το δεις. <συμή> Ότι το γρήγορο ζούμε εκείνη την ώρα το πρόλαβες αλλά όταν θα κάτσει τηλεόραση, όταν το μπαμ μπαμ μπαμ, και, και μπαμ, 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 Είναι λίγο ενοχλητικό. Και, και οι σκούπε, οι ωραίε οι σκούπε που είναι το, <laughs> η, η ορολογία του παίρνω την κάμερα και την πάω από τα δεξιά προ τα αριστερά. Αφού. <Τακ> και, και είσαι κάπου, είναι η κόρη, α πούμε, εκεί και κάτι γίνεται από την άλλη. Γυρνάει ένα βραπ. Και, <σχυ> και, <σχυ> <σχυ> ό, ναι. Γιατί έπεσε ο Κοστάιξ, <σχυ> α πούμε, έκανε κάτι. που δεν έχει άξονε, δεν έχει τίποτα. Ενώ φαντάζομαι <σχυ> τώρα να έχει δύο κόρε που έχει εσύ, τι τέλεια θα είναι τα βίντεο από πάρτι γενεθλίων. Αυτό πιστεύω ότι δεν τραβάει. Δεν τραβάει. Κοίταξε να δει, επειδή τότε δεν είχα ασχοληθεί με το κομμάτι τη κοινοδοσία ακόμα, τραβούσε. Τραβούσε. Και μετά μοντάριζα και βάζα transition και τίτλου έναρξη και τίτλου τέλου και όλα τα Όλα <laughs> τα έχω βάλει DVD και τα έχω για αρχείο για, να... για κίνηση πιο πολύ. Ε, από τη στιγμή που άρχισα να το κάνω πιο, να δεν πολύ χρησιμοποιώ βίντεο. Και όλα, και φε και lines να σκάει από πίσω <laughs> και, <laughs> να, και να λέει. Μου μια πάρα πολύ ωραία ιστορία. Yeah. Θέλω να σου την πω. Στη Θεσσαλονίκη, μετά το έτορο εγώ. Έχω ανέβει, για... Έχω ανέβει με την Άννα που κάνα το δείπνο ηλικίων. Είχα ανέβει με τον Πιγμαλίο να γίνω την παράσταση εκεί. Ήμασταν στο... στο... σπίτι που μέναμε και έτσι λέω: Θα κατέβω κάτω σε ένα εστιατόριο να πάρω Κάω μια σαλάτα να φάμε κάτι. Πάω και βγαίνοντα από το εστιατόριο καρτώντα τι σαλάτε και τα νερά, είναι δύο γυναίκε οι οποίε κάνονται και πίνουν καφέ. Και με το που με βλέπει η μία κάνει: Α, θα το πιστεύω. Ε, εγώ. Λέω: Ναι, δεν θα μου πει ότι έχει μια φωτογραφία, δεν θα μου πει έχει μια φωτογραφία. Λέω δεν θα σα πω όχι. Ακουμπάω τι σακούλε κάτω, μου δίνει το κινητό τη λοιπόν και πιάνει αγκαλιά τη φίλη τη. Και μου λέει βγάλτε μα. Πάρτα. <laughs> τη <laughs> βγάζω τη φωτογραφία, τη δίνω το κινητό και λέει Πώ, πώ θα του λέω ποιο την τράβηξε και τέλειο. δεν θα το πιστεύουν. Είναι εξαιρετικό σαν κόνσεπτ και μπράβο τη. <laughs> ναι, πραγματικά. Μαγία, είναι, είναι Μαγία γιατί δεν την ξέχασα γιατί... ποτέ. <laughs> γιατί επίση γιατί να βγει μαζί σου. Εσύ αυτή η δουλειά που κάνει, αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, άμα έβλεπε μία ενδυματολόγο ξέρω, εγώ, που τη αρέσει, δεν θα βγάζει βέβαια. λέει πάμε να ψωνίσουμε. Ακριβώ. Αυτή τη στιγμή Είτε. ο κ. Τσαφούλια δείχνει ε, τη μηχανή slide <σλάι>, <αυτοί> <αυτοί> δίπλα σε μια γραφομηχανή που χρησιμοποιήθηκε για το έτερο εγώ ε, την κινηματογραφική ταινία. Και δίπλα έχει και τον Τσάρλι Τσάπλιν, έχει βραβεία, mm. έχεις αυτοκίνητα, το έχει αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα είναι αυτοκίνητα που έχουν παίξει σε ταινίε που αγαπώ. Okay. Το πρώτο Σίγουρα είναι η Κριστίν. Σήμερα βλέπω ταραντίνο. Το πρώτο ναι. είναι η Κριστίν. Ο άλλο είναι ο υπότη τη ασφάλτου. Μάικλ Νάιτ. Το Duke στο 01. Ναι. Και η Αλφαόμενη Τζούλια του Lain είναι τα αγαπημένα μου κινηματογραφικά αυτοκίνητα. Το οποίο είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο. Μπομπά μου. Ναι, σοβαρά. Το είχε παρατημένο. Ε, όταν μεγάλωσα εγώ στα 20-22 μου άρχισε να μαζεύω χρήματα και ανταλλακτικά. Μου πήρε 8 χρόνια να τα μαζέψω όλα. ναι. Και το έχω στήσει τώρα και Άρα το είναι πω. δικό σου το. Ναι ναι, 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 Είναι καταπληκτικό αυτοκίνητο. Ναι, όμορφο χαρακτήρα. Είχαν, είχανε περισσότερο χαρακτήρα τα πράγματα τότε. Τι, εσύ τι οδηγεί. Οδηγεί αμάξι μηχανή. Εγώ οδηγώ αυτοκίνητο. Τι, παλιό καινούριο. Ε, είναι ένα από τα πράγματα που. Τα έχω σαν χομπί. Μαζεύω ναι. αρκετά. <laughs> έχω από παλιά, έχω καινούρια. <laughs> δηλαδή, το μαζεράκι που είχε κάνει το στην ταινία τον Κανατουρισμό. Ναι. Είναι κάτω. Είναι δικό, το Εγώ θα πάω και τουαλέτα και κάτω. Ε, αυτό είναι το Τι άλλο κλείν, τι άλλο έχει <laughs> κρύψει τη, με στο σπίτι. Έχω τη. Πάμε μετά να τη δει. Το Apollo 13, το <laughs> θυμάσαι <laughs> Έχω το Alfa Romeo, το Julia <laughs> το το του 66, ναι. του πατέρα μου ήταν αυτό. Έχω διάφορα γενικά αυτοκίνητα. Έχω, <laughs> έχω, έχω ένα μήνυ κούπερ για να κινούμε τι καθημερινέ. Αυτά είναι οι μηνιατούρε. Το υπόγειο έχει τα κανονικά. <laughs> έχει τον κίτ <laughs> κάτω. Μαζί με τον David Hasselhoff. Περιμένουμε. Θα βγει τώρα στη δημοπρασία, τα άκουσε. γίνεται Τώρα συνδέει στο, στο τρίτο σκέλο και την ταινία. Δηλαδή στην ταινία έχουμε. Κλείνουν όλα αυτά. Ενώ έμειση. με την έννοια ότι υπάρχει ένα ερωτηματικό το οποίο είναι ότι ε, κάποιοι άνθρωποι μείνανε ατιμόρυτοι, α το πούμε. Δηλαδή, Η έμεση λοιπόν, γι' αυτό και έρχεται μετά την κάθαρση στο, στο σύμπαν του έτερο. Δεν έρχεται με την, με την έννοια τη εκδίκηση που την έχουν οι περισσότεροι στο μυαλό του την έμεση, γιατί την έμεση έχει και μια άλλη ανάγνωση. Mm. Τη θεία δίκη. Ότι ο καθένα δηλαδή ναι. θα υποστεί τι συνέπειε των πράξεων του. Γιατί στη ζωή, όπω έχω πει αρκετέ φορέ, δεν είναι δύσκολο να παίρνει αποφάσει. Το δύσκολο είναι να ζει με τι συνέπειε των αποφάσεων. είναι με που την πήρασες. παλιά, με την ύβρη και την Οπότε στην ε... έμεση. Ναι. Ε, κλείνουμε όλα μα τα, τα κεφάλαια. Ναι. Θα απαντηθούν και όλα τα ερωτήματα. Δεν θα μείνει τίποτα πια ανοιχτό ούτε από την ταινία, γιατί και η Δανάη εκρεμεί. Ναι. Ε, και ο Βανόρτα εκρεμεί. Mm -hmm. Ε, ο Λαΐνη δεν ξέρω αν είναι πολύ εκρεμή για μένα, γιατί επειδή με ρωτάγανε, κάτσε, ρε φίλε αφού μείναν όλα ανοιχτά, οι κάθαρε ποια ήταν. Λέω, εγώ νόμιζα ότι ο Λαΐνη για την αποφασή που πήρε τότε να αφήσει μία δολοφόνο καθάρθηκε. Έχασε την κοπέλα, δηλαδή πλήρωσε ένα μεγάλο τίμημα. Ε, όχι, εσύ. ε, Γεια. <laughs> στο κάνω λίγο. Υπήρξε ένα spoiler. Στη, στη, στη λοιπόν, στην έμεση λοιπόν. Στην έμεση λοιπόν, όλοι μα όλοι ε, θα εισπράξουν το, τη συνέπεια των πράξεων και των επιλογών που έκαναν. Λοιπόν, ε, Σωτήρι, θα σα αφήσουμε. να έρθει ε, ε, και ο Ερμή να κάτσει στη θέση του. Έχει φάει τη θέση του. Έχει φάει τη θέση Έχει εδώ πέρα τρει γάτε, δύο σκυλιά. Έχει οχτώ αυτοκίνητα. Τα πράσιμα. οποία να πούμε ότι όλα είναι τα σώζει τα ζωντανά. Τα σώζει μπράβο. Να το πούμε αυτό γιατί. Να πούμε συγχαρητήρια γιατί ασχέτω το ότι. Μα αρέσει πάρα πολύ η δουλειά σου. Νομίζω ότι για μένα προσωπικά πιο πολύ απ' όλα δίνει κουράγιο και εμπνέει κόσμο για να κάνει αυτό που κάνει. Δηλαδή να να δοκιμάσει, να, να χρεωθεί, να, να κυνηγήσει, να, να πάει να, να, το, να το ζήσει Και με Την πάντα. ευκαιρία, καταρχήν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ να, να δηλώσω και εγώ δημοσίω και μέσα στην ότι είμαι φαν σου. Ε, ε, το ε, το για χαρίσου. τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι και σα τη ή διακομωθεί την πραγματικότητα. <laughs> θέλει, ένα, θέλει τρομερή ευφυα και τρομερά αντανακλαστικά να το κάνει αυτό που κάνει εσύ, ειδικά και στο σαντάπα, αλλά και στο κείμενο. Είναι πραγματικά ευφυα και την ευφυα όπου τη βλέπω την αναγνωρίζω και τη συμπαθώ και την ακολουθώ και είμαι φαν και μάλιστα να το πούμε και αυτό ότι παίρναγε στοιχεία ναι. στην Αθήνα από ένα γύρισμα σωστά και σταμάτησα το γύρισμα και ήρθα να σου μιλήσω γιατί ήμουν φαν, να τα λέμε Να τα λέμε <χει> ότι ήταν μεγάλη μου χαρά επίσης να πω ως ευφυής άνθρωπος ότι η γη είναι επίπεδη και να κλείσω με αυτό Πώς δεν γίνεται το νερό <χει> Λοιπόν, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Ήταν λίγο κουβέντα. Ήταν λίγο πραγματικά σε να βρίσκω κάποιον για καφέ. Αυτό κάναμε νομίζω. Αυτό νομίζω κάναμε, ναι, στο σπίτι του βέβαια. Στο σπίτι. Είχα πάρα πολλά πράγματα που δεν τον ρώτησα και ήθελα. Δηλαδή θέλω να παρτού με σωτήρι τσαφούλια. Θε να ξαναπά σπίτι του, πέστε. Αυτό θέλω να ξαναπά σπίτι του. <laughs> δεν είδα τον καράζ του. <laughs> αυτό μου λείψε πάρα πολύ. <laughs> δεν μα έδειξε ποτέ. Με τον κάποιο καράστο. τρόπο να γίνουμε φίλοι. Ναι. Πώ θα το κάνουμε αυτό. Ε, λοιπόν, ανοίγουμε μια εταιρεία που λέγεται Netflix. <laughs> νομίζω. Αυτό είναι ο τρόπο. Και μετά θα αρχίσει να μα μιλάει πολύ πιο πολύ, πιστεύω. Ε? Ναι, αλλά υπάρχει αυτό ο τίτλο. Υπάρχει αυτός ο τίτλο. Γενικά, ε, μακάρι να καταφέρει κάποιο. Ο ναι. Τσαφούλια ή οποιοδήποτε να μπει στο Netflix. Γενικά εμείς. Και το Netflix. Εμεί, γιατί όχι μετά. <laughs> εμεί, αν με ακούει κανεί, εμεί εδώ είμαστε διαθέσιμοι. Εδώ, εδώ, παιδιά. Γενικά το Netflix έχει γίνει λίγο τύπου το θυμάσαι αυτό το εσύ για εξωτερικό. Ναι. Που τα καλύτερα μυαλά μα έφυγαν έξω. Τώρα έχει γίνει λίγο εντάξει, καλά. Το... Εσύ για Netflix. Εσύ ε, το Συστά. «Εσείς για Netflix. Το οποίο να το πούμε ότι το Netflix Ο. κατά βάση ναι. <laughs> έχει μαλακίε, έτσι δηλαδή. <laughs> το εσύ είσαι για Netflix δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Μήπω είναι, εσύ είσαι για Netflix. Ναι, εσύ δεν, δεν είσαι πολλά. τώρα για ελληνική ιδιωτική τηλεόραση. Εντάξει, μην μου αρέσει το Netflix βέβαια. Κοίτα, συγγνώμη. Και ε. εγώ λατρεύω το Netflix, mm. αλλά πάμε λίγο να το πάμε ποσοστιαία το πόσα πράγματα στο Netflix είναι καλά και το πόσα δεν είναι καλά. Εγώ θεωρώ Κάτι ότι είναι 80-20. Έλα μωρέ. 70-30. Πόσα πράγματα έχει δει στο Netflix. Ναι. Ε, εγώ κατά βάση στο Netflix αυτό που κάνω είναι ότι. Μιλά για τι δικέ του παραγωγέ. Του Netflix. Ή, ναι, μιλάω... ή μιλά που έχει φέρει τα φιλαράκια. Όχι, εντάξει. Τι μιλάω θέλετε. για τι δικέ του παραγωγέ okay. και μιλάω και για τι καταπληκτικέ ταινίε που αγοράζει και βάζει στην πλατφόρμα. Κάτι Γάμα Δέλτα Διαλογή από την Αμερική. Εντάξει, ναι. Εγώ γενικά το Netflix το δουλεύω ω εξή: Ανοίγω κεντρική σελίδα, mm -hmm. περνάω μια μισή ώρα να ψάχνω να δω τι θα δω. Ναι. Ωραία, αυτό είναι το βασικό μου πράγμα που κάνω στο Netflix. Μετά ναι. βρίσκω αυτό που θα δω, το βάζω και ημάμαι στου τίτλου αρχή. Okay. Έτσι το δουλεύω εγώ το Netflix. Πληρώνω μια συνδρομή μόνο για να σερφάρω στην αρχική σελίδα. Okay. Εσύ έχει, εντάξει, τι, έχει, τι βλέπεις, δηλαδή είναι τόσο άμεσο για σένα, πας και λες «Ω, τόσο Και κοίτα, τώρα το τελευταίο διάστημα δεν βλέπω γιατί έτσι πως τα έχει φέρει η ζωή μου, έτσι, βλέπω ναι. κανονική τηλεόραση και αυτό με θλίβει. Ε, ήμουν <laughs> πολύ πιο ευτυχισμένη όταν έβλεπα Netflix. Οκ, okay. <laughs> γιατί, γιατί πιστεύεις ότι έχεις κάνει στροφή στην ελληνική τηλεόραση. Ε, γιατί ε, δεν μπορώ να προγραμματίσω, να καθίσω μία ώρα να δω κάτι. De... Ποιο είναι το όριό σου, δηλαδή τι... πόσο, πόσο τηλεόραση. Μπορεί και να, μπορείς να μπορώ, αλλά μπορεί και να μην. Τηλεόραση παίζει μόνιμα στο background, τι ah, είναι. Α, okay. οκ. Ah, έχει screen saver την ελληνική τηλεόραση, <laughs> Ναι, παιδί μου, τη συνέχεια. Ναι. Τώρα βλέπω πολύ ειδήσει. <coughs> ναι. Βλέπει ειδήσει. Βλέπω ειδήσει. Αβέρτα. Μου έχει βγει το τελευταίο καιρό, δεν έβλεπα. Έχω γεράσει, λάμπρο μου. Γενικά το ξέρει ότι δεν είναι καλό να βλέπω ειδήσει. Βλέπω βουλή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο άνθρωπο βλέπει βουλή. Δεν ξέρω, νομίζω εγώ ο σκηνοθέτη του. <laughs> αυτό. Ούτε κάνω σκηνοθέτη. Και αυτοί που περιμένουν ερω. να βγουν σε τηλεδιάσκεψη, γιατί πλέον και αυτοί πάνε, ξέρει. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουν να δουν, οπότε βγαίνω. <laughs> είσαι το, είσαι, δηλαδή τι που χτυπάει η νούμερα η Βουλή. Χάρη σε σένα. Ναι. Τι βλέπει στη Βουλή, τι είναι αυτό που σε τραβάει, Γιατί δεν μπορώ τι να. να τι το καλύτερο reality. Αυτό είναι reality. <laughs> 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 το <laughs> αντιμετωπίζει <laughs> reality. Ποιο θα φύγει σήμερα, ποιο θα. Όντω. Είναι απολαυστικό. Και υπάρχουν και οι Ασιατικοί. Στην Ασία δεν είναι που παίζει και ξύλο μέσα στη Βουλή. Στην παίζουν στάνταρ ξύλο στην Ασία, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει, καθότι δεν είναι ελληνική επικαιρότηση. Αυτό που με είχε απογοητεύσει, ξέρει ποιο είναι, όταν είχα δει το ξύλο στην Ασιατική Βουλή. Ότι ήταν βρωμόξυλο σαν αυτό που θα βλέπεις στην Ελλάδα. Εγώ περίμενα ότι θα δω ξύλο επίπεδου. Κατάλαβε ότι θα δω πολεμικέ τέχνε. Εγώ για κάποιο λόγο στο μυαλό μου ότι όλοι ήτανε οι Ασιάτε ξέρουν κάποια πολεμική τέχνη. Οπότε... Δεν ήταν, ήταν καλό το ξύλο που έπεσε. Και φρωμόξυλο ήταν αυτό, ρε παιδί ε, μου. Ε, το... Τι θέλει να κάνουν τώρα. Τζούντο, καράτε. Ε, δεν εξ... Να βάλουν ένα ναι. σόβρακο μέσα στον κόλο και να το μαλλί. στο μαλλί. Κάτι, ναι. <laughs> τι ωραίο άθλημα το σούμο. Υπέροχο. Υπέροχο. <laughs> Υπέροχο. Τι <Υπέρομο>. ωραίο. Είναι <laughs> αυτό που inclusive. κάποιοι σου λένε να σου πω κάτι, εγώ κιλά δεν θα χάσω ποτέ. Μπράβο. Θα πάρω κάποια έξτρα. Έτσι. Θα πιάσω και το μαλλί μου κότσο. Έτσι. Εσύ έλα να τα πούμε. Αυτό, έλα να τα πούμε. Έλα να φάμε. Πρώτα, και μετά να τα πούμε, εντάξει. Και πώ θα τα πούμε, τίποτα. Θα κολλήσουμε τα σώματά μα και, και θα, θα, σου πιάνω τα ένα στο... ναι. Και θα σου γυρνάω αυτό τον κόμπο που έχει πίσω στο σόβρακο μέχρι τα όργανα σου να σου στο λαιμό. Σταμάτα. Οι οποίοι έχω διαβάσει το πρόγραμμά του επίση είναι ότι τρώνε και με το που φάνε αυτό που θα φάνε, που είναι συνήθω ξέρω εγώ τρει αγελάδε. ναι, και ένα βοηθό. Πάνε <σταμάτει> 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 και ξαπλώνουν επιτόπου για, για να, να, να γίνει μίλη. όλο αυτό λίπος. <σταμάτει> ναι. Αυτή είναι η τεχνική. Αυτό είναι εντάξει, βαρέα και ανθυγιεινά. Αυτό να πω ότι το κάνω και εγώ. ενώ καλο... τρει αγελάδε. Όχι, <laughs> αλλά το να ξαπλώσει μετά το φαγητό το μεσημεριανό, ειδικό καλοκαίρι, α πούμε. Και όπω είναι αυτό να γίνει λίπο, είναι απόλαυση. <laughs> Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι ο μεσημεριανό ύπνο είναι ίσω το καλύτερο πράγμα που υπάρχει. Okay. Μαζί με το Sumo Fighting. Not. Όχι. Και, ναι. <laughs> και το πρώτο καλύτερο πράγμα μετά το μεσημεριανό ύλνο <laughs> είναι φυσικά η Walt, Βεβαίως. η οποία επίση σου παρέχει τη δυνατότητα όταν κάνει κάποια παραγγελία. Έχει live tracking, που σημαίνει ότι μπορεί να παρακολουθεί πού βρίσκεται η παραγγελία σου κάθε στιγμή για να ξέρει σε πόση ώρα θα φτάσει ακριβώ. Δηλαδή, πατά και σου δίνει κατευθείαν τον χρόνο σου, Λέει, θα είναι εκεί η παραγγελία σα σε τόσο. Και μετά εμφανίζεται. Το παπάκι. Βλέπετε, κλακ, 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 πηγαίνει, έρχεται. Έφτασε. Πριν χτυπήσει καν το κουδούνι, εσύ είσαι ήδη στο κουδούνι. Ξεκάθαρα. Γιατί τον βλέπει ότι έχει φτάσει. Ανοίγει οπότε... την πόρτα. Ναι, ανοίγει την πόρτα. Και τώρα έχουν βάλει και ένα κρυφό παιχνίδι. Για πε μου. Ε, το οποίο είναι μέσα στην εφαρμογή. Όπου μόλι κάνει την παραγγελία σου, μπορεί να κάνει μερικά tap πάνω στο χρόνο παράδοση τη παραγγελία. Και αν τα καταφέρει, μπορεί να κερδίσει μία δωρεάν διανομή. <laughs> Είναι το νέο μου αγαπημένο παιχνίδι. <engag> απλά <να> θα γίνει το νέο ναι. μου αγαπημένο παιχνίδι. Πλέον απλά ταπ ταπ ταπ. Και promo code. Φις φις. FIS. FIS. Φις φις. Θα το πω δύο φορέ. Ναι. Φις φις. FIS, FIS. FIS. Ωραία. Εσεί το βάζετε μία φορά παρόλα αυτά. Αν μπερδευτείτε, 6 ευρώ για τι δύο πρώτε παραγγελίε. 3 ευρώ για την πρώτη και 3 ευρώ για την δεύτερη παραγγελία. Να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλου που ακούτε αυτό το podcast. Να ευχαριστήσουμε και τη World που το υποστηρίζει αυτό το podcast. Ε, να ευχαριστήσω προσωπικά και την Εβίτα. Παρακαλώ. Κανονικά νιώθω ότι πρέπει και εγώ να πω ευχαριστώ. Όχι αλλά αλλά τώρα, πηγαίνω, νιώθω δεν πολύ ευχαριστεί. συγκινημένη. μην με ευχαριστήσει για τίποτα. Σε ευχαριστώ ε, όμω, Λάμπρουμ. Σε ευχαριστώ που με ευχαριστήσει. Έτσι. Έχουμε άλλο ένα επεισόδιο το οποίο θα έρθει την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Και είναι το τελευταίο για τον πρώτο μα κύκλο. Ελπίζουμε να κάνουμε και δεύτερο. Θα είναι το τελευταίο. «Το ξέρω. Α, α, ε, ε, α, αφήνεις cliffhanger. Ε, κάτσε, περίμενε. Περίμενε, περίμενε». «Περιμένω. Ε, τι περιμένω. <σβ> θα είναι όμως το ξερω αφηνεις cliffhanger κατσε περιμενε 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 περιμενω τι περιμενω θα ειναι όμω το τελευταιο